Και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι. Κάτω δεξιά στην οθόνη σας βλέπετε την μπάντα της αστυνομίας. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την παρουσίαση των δύο ομάδων. Να πάμε να δούμε και τις συνθέσεις της ΕΘΑ και του ΑΠΟΕΛ. Για το ΑΠΟΕΛ λοιπόν, Καραγιάννης, Ρόπερσον, Εβανς, Νεοφίτου, Χάρισον, Σιζόπουλος, Κουνάς, Τατ, Τσαπ, Λάμπρου, Κακιούζης και Μύθιλος, η δωδεκάδα του κυρίου Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος έχει βοηθό του τον κύριο Λαμπρία. Και για την ΕΘΑ, η Μάρκου, Κάιλς, Ρος, Αναστασιάδης, Ράσελ, Τόμιτς, Μασάμπα, Παπαμιχαήλ, Φέρκουσον, Φιλίππου, Ζαχαρίου και Ασαντουριάν. Βαδίζουμε για έναν πολύ ωραίο τελικό. Να θυμίσουμε ότι οι δύο ομάδες φέτος αγωνίστηκαν μεταξύ τους τρεις φορές. Δύο νίκες για την ΕΘΑ, μία για το ΑΠΟΕΛ. Γρηγόρη, είδαμε την ΕΘΑ φέτος τις δύο φορές που κράτησε το ΑΠΟΕΛ κάτω από τους 70 πόντους να παίρνει και την νίκη. Στην τελευταία τους αναμέτρηση το ΑΠΟΕΛ με 73-68 πήρε το Ροσφύλλο αγώνος. Να πούμε ότι στο πρωτάθλημα το ΑΠΟΕΛ είναι στην πρώτη θέση έχοντας 14 νίκες και 3 ήττες, ενώ η ΕΘΑ είναι στην πέμπτη θέση με 10 νίκες και 8 ήττες. Όλα είναι έτοιμα για την παρουσίαση. Να δούμε λίγο και την ιστορία των δύο αυτών ομάδων στον τελικό κυπέλλου. Το ΑΠΟΕΛ που, παρότι είναι ο πολυνίκης του θεσμού με 11 κατακτήσεις, έχει να πάρει τον τίτλο από τον αγώνα με την Ομόνια το 2003 στο Ελευθερία, σε έναν αγώνα που έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων. Οι δύο αιώνοι γέμισαν το γήπεδο Ελευθερία. Ήταν και ο τελευταίος τίτλος του ΑΠΟΕΛ αυτός. Ενώ η ΕΘΑ έχει πανηγυρίσει τις δύο τελευταίες τις κατακτήσεις κυπέλλου, το 2011 και το 2013. Όμορφα στατιστικά. Όπως τα είπες, είναι Λουί, τρεις αγώνες, δύο νίκες η ΕΘΑ, μία το ΑΠΟΕΛ. Να πούμε έτσι συνοπτικά απλά ότι και τα τρία παιχνίδια κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, ενώ κάτι το οποίο παίζει τον δικό του ρόλο είναι ότι στον τελευταίο αγώνα, τον τρίτο, τον οποίο κέρδισε το ΑΠΟΕΛ, η ΕΘΑ αγωνίστηκε ουσιαστικά χωρίς ψηλό κορμί, αφού ο Κίρκ ήταν ήδη εκτός rotation λόγω του γνωστού προβλήματος με το τυφλό το οποίο έχει, και ήρθε η αντικατάστασή του άμεσα με τον Φέρκινσον. Τον εθνικό ύμνο. Κάπου εδώ θα ξεκινήσει και η παρουσίαση των δύο ομάδων. Τρία λεπτά απομένουν για την έναρξη του μεγάλου τελικού. Εδώ και το τρίο της διαιτησίας, Παπαπέτρου, Αναστάσιος και Δημητρίου, Μάνος Αναστάσιος και ο κύριος Δημητρίου, ο οποίος βγήκε από την κληροτίδα, το παρακολουθήσαμε νωρίτερα. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν και την δικιά τους ιστορία μεταξύ των παιχτών. Ο Τσούπ το 11 και το 13 ήταν κυπελλούχος με την ΕΘΑ, ενώ ακούμε να ξεκινάει η παρουσίαση για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Άντονι Ρόπερσον, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Λέγαμε λοιπόν ότι και ο Τατ το 2011 ήταν στην ομάδα της ΕΘΑ. Μασάμπα και Αναστασιάδης ήταν το 11 πίσω στην ΕΘΑ. Έχουν επιστρέψει στην ομάδα τους, έχουν κάνει πέρασμα και από το ΑΠΟΕΛ, ενώ από το τελευταίο κύπελλο του ΑΠΟΕΛ το 2003 στην 12 ήταν ο νεαρός τότε Σιζόπουλος και ο Αλέξης Ζαχαρίου, που τώρα είναι στον πάγκο της ομάδας της Έγκομης. Συνεχίζεται, εδώ βλέπουμε την παρουσίαση, όμορφες εικόνες με τα παιδάκια, και ο Μιχάλης Κακιούζης στο δεύτερο του πέρασμα
από την Κύπρο. Είχε έρθει 2 χρόνια νωρίτερα παίρνοντας τον τίτλο με την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας. Είπε ότι επέστρεψε. Ένας από τους κυριότερους λόγους που επιστρέφει στην Κύπρο είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Να εδώ και το προπονητικό team του ΑΠΟΕΛ. Και ξεκινάει τώρα η παρουσίαση της ΕΘΑ. Ο Ρος. Ο Ράσελ, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική χρονιά, 12,9 πόντους. Πολύ καλή χρονιά. Και ο Ρος με 14,6 πόντους και 9,3 rebounds. Τα στατιστικά του είναι πολύ κοντά στον double-double. Πολύ καλή χρονιά κάνει και ο Βασίλης ο Κουνάς. Εξαιρετικά τα ποσοστά του Βασίλη και από την γραμμή των 6,75 όσο και από το field goal range του. Συνεχίζεται η παρουσίαση. Να εκμεταλλευτώ την αναφορά που έκανες προηγουμένως στο παρελθόν κάποιων παιχτών όπως του Τσουπ και του Τατ. Να πούμε απλά ότι στην Ομόνια το 2003, στον τελευταίο τελικό που αγωνίστηκε το ΑΠΟΕΛ και κέρδισε, αγωνιζόταν ο νυν αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, ο Γιώργος ο Νεοφύτου. Εξαιρετική παρατήρηση από τον Γρηγόρη. Ο Γιώργος ο Νεοφύτου που είναι τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Να πούμε ότι και πέρσι ο κύριος Λιβαδιώτης ήταν βοηθός προπονητής στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, έτσι Γρηγόρη. Ακριβώς, μαζί με τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος μεγαλουργεί και κάτι παραπάνω, αν θες, στη Ρουμανία. Έχουμε 2 προπονητές στο εξωτερικό, Γρηγόρη, τον Αντώνη τον Κωνσταντίνου, τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη, συγχωρείτε, και τον Λίνο τον Γαβρίλ, έτσι. Και ο Λίνος και άλλοι προπονητές. Και αυτός με μεγάλες επιτυχίες, αυτοί που διαπρέπουν κυρίως στην Τινησία ο Λίνος Γαβρίλ. Οι 2 ομάδες ανταλλάσσουν χειραψίες, βλέπετε το κλίμα είναι εξαιρετικό. Πάμε για ένα όμορφο παιχνίδι, αμφίροπο. Είναι ένας τελικός, Λουί, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Είναι ζήτημα να δούμε και πόσο εύκολα είναι να προσαρμοστεί ένας νέος ξένος σε μια ομάδα. Είναι το μοναδικό ερωτηματικό, αν θέλεις. Το ΑΠΟΕΛ για μένα έχει το 60% για νίκη. Πολύ ωραία. Εδώ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα δώσει τα συγχαρητήρια. Ενώ εμείς βλέπουμε τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, να και εικόνες από το γήπεδο. Ακούσαμε τον κύριο Δημητρίου σε δηλώσεις του νωρίτερα πριν τον αγώνα. Είπε για αλλαγές στον χώρο του μπάσκετ. Ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα, να βελτιωθεί η κατάσταση. Είδαμε και τον ΑΠΟΕΛ να αποσύρει τους ξένους και να συνεχίζει με την δεύτερη ομάδα. Το κυπριακό μπάσκετ χρειάζεται δυνατές όλες τις ομάδες, και την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα και άλλες ομάδες όπως η Ενάδο, Αχιλλέας Καμιοκλείου, ιστορικές ομάδες στον χώρο του μπάσκετ. Ας ελπίσουμε να είναι μια αρχή και όλα στις επόμενες χρονιές να βελτιωθούν προς το καλύτερο. Συνεχίζονται οι χειραψίες στον χώρο, στον αγωνιστικό χώρο. Και οι 2 ομάδες θα κάνουν το μικρό τους ζέσταμα λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού. Θυμίζουμε και νωρίτερα, περσινός πρωταθλητής ο ΑΠΟΕΛ, η ΕΘΑ Κυπελλούχος το 2013. Σε 3 παρουσίες της στον τελικό η ΕΘΑ μετράει μόνο μία ήττα από την ΑΕΛ το 2008. Ήταν και η πρώτη ιστορική της παρουσία. Η δυναμική του ΑΠΟΕΛ είναι γνωστή στον κυπριακό αθλητισμό. Η ΕΘΑ είναι η νέα δύναμη, ας το πούμε, του μπάσκετ. Ανεβαίνει χρονιά με τη χρονιά. Να πούμε ότι οι 8 ομάδες που έλαβαν χώρο στην διοργάνωση του κυπέλλου ήταν η Αναγέννηση Γερμασόγιας, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου, η ΑΕΚ, η ΕΘΑ, το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια, ο Απόλλωνας και ο Κεραυνός Τροβόλου. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, Γρηγόρη, λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα. Απλά να πούμε, Λουί, θα ήθελα να κάνω απλώς και τη δική μου επισήμανση για αυτό που είδαμε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία αλλαγή. Νομίζω ότι όσα είπε και στον αέρα προηγουμένως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, το βλέπουμε να γίνεται και στην πράξη με το καλημέρα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσον αφορά
στον χώρο της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Ελπίζουμε να δοθεί συνέχεια και ελπίζουμε φυσικά σε ένα ωραίο παιχνίδι μακριά από αυτά που δεν θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα. Σίγουρα γι' αυτό δεν τα είχα σχολιάσει και νωρίτερα, Γρηγόρη. Είδαμε τον περσινό τελικό πώς τελείωσε. Δεν θα θέλαμε να ξαναδούμε τέτοιες εικόνες στα κυπριακά γήπεδα και ούτε χρειάζεται να αναφερόμαστε σε αυτά. Το κλίμα στο σημερινό παιχνίδι φαίνεται εξαιρετικό. Οι οπαδοί της ΕΘΑ και του ΑΠΟΕΛ ήρθαν να δουν ένα αγώνα μπάσκετ, ήρθαν να δουν θέαματο. Το μπάσκετ άλλωστε είναι ένα από τα πιο θεαματικά αθλήματα, ίσως το πιο θεαματικό. Να πούμε ότι η ΣΥΤΑ Vision θα φέρει κοντά σας και το ισπανικό μπάσκετ. Την ACB League έχει συμφωνήσει. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και αγώνες. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μάλαγα, Λαμποράλ, Κούτσα μάχονται για τον τίτλο. Τελευταίες οδηγίες από τους δύο προπονητές. Να πούμε εδώ ότι ο Μασάμπα είναι ο παίχτης με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, στην ομάδα της ΕΘΑ, με 35,4 λεπτά τον αγώνα. Ο Ράσελ με 32,9 και ο Ρος είναι η τριπλέτα της ομάδας της ΕΘΑ, η οποία θα τραβήξει το κουπί και στην επίθεση. Σιγά σιγά οι τελευταίες οδηγίες. Γρηγόρη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Σε είδαμε, είσαι εκεί. Πήγαμε απλά να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στο τι θέλουν να κάνουν οι δύο προπονητές. Βλέπουμε το ΑΠΟΕΛ να ξεκινά και πάλι με τον Kenny Tat. Στον πάγκο ο Βασίλης ο Γούνας μπαίνει σαν αλλαγή και αλλάζει ουσιαστικά την ροή του παιχνιδιού. Ξεκινάμε εμπειρία το ΑΠΟΕΛ, μέσα και ο Σιζόπουλος, μέσα και ο Χάρισον. Τώρα όσο αφορά την ΕΘΑ, περιμένουμε να δούμε πόσο μπορεί να προσαρμοστεί ένας νέος παίχτης και φυσικά περιμένουμε να δούμε και από τον Ράσελ εάν θα δώσει συνέχεια σε αυτά που έχει κάνει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ενώ να αναφέρουμε απλά ότι υπάρχει και ο γυρεότερος παίχτης εκτός από τον Κακιούζη, ο οποίος είναι στα 39-40, είναι και ο Γιώργος Αναστασιάδης στην άλλη πλευρά, στα 37, μαζί με τον Αλέξη Ζαχαρίου στα 38. Πολύ μεγάλη, έμπειρη Κύπρη, αλλά πολύ καλή με τη δική τους ιστορία στον χώρο της Καλαθόσφαιρας. Σίγουρα άφησαν τη δική τους ιστορία σε ΑΠΟΕΛ και ΕΘΑ και στην συνέχεια στις ομάδες που έχουν πάει. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του μεγάλου αγώνα. Χάρισον και Τόμιτς στο τζάμπολ. Νικητής ο Τόμιτς και ο Ρος θα δώσει την μπάλα στον Μασάμπα για να ξεκινήσει ο 47ος τελικού, με τον Σιζόπουλο να είναι πάνω στον Μασάμπα. Ράσελ θα κάνει το drive, κλείνει τον διάδρομο Χάρισον και το κλέψιμο από τον Μιχάλη Κακιούζη. Ο Τατ παίρνει τώρα την μπάλα στον Σιζόπουλο. Χάρισον βγαίνει ο Κακιούζης από τα screen, θα δώσει μέσα στον Τατ. Ωραία σκαστή πάσα, λάθος από τον Χάρισον και ευθυνδιασμός για την ΕΘΑ. Απρόσεχτη πάσα του Ράσελ. Ξεκινούν κάπως νευρικά το παιχνίδι δύο ομάδες. Είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό. Είναι ένας μεγάλος τελικός. Στην επαναφορά ο Evans για τον Τατ. Βγαίνει ο Σιζόπουλος με τον Ράσελ να τον επιτηρεί. Και πάλι Τατ pick and roll με τον Κακιούζη. Σιζόπουλος κλείνεται ωραία από τον Ράσελ. High-low συνεργασία του Χάρισον με τον Κακιούζη, άλλο ένα λάθος. Δύο λάθη, Γρηγόρη, στις πρώτες δύο κατοχές για τις δύο ομάδες. Εντάξει, Λου, είναι όπως τα είπες, είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Αυτό που θέλω να κάνω σαν παρατήρηση εγώ είναι ότι βλέπουμε ένα πολύ βαρετό σχήμα και αργό σχήμα από το ΑΠΟΕΛ στη θέση 4 και 5, αφού ούτε ο Χάρισον ούτε ο Κακιούζης είναι και οι πιο γρήγοροι παίχτες στον κόσμο, ειδικά όσο αφορά τη θέση 4 και 5. Για να δούμε πόσο θα βοηθήσει αυτό το σχήμα. Τόμιτς τώρα στο low post στην γωνία για τον Κάιλς. Αυτός θα σηκωθεί για τρεις, είναι άστοχος. Στο πρώτο σουτ της ΕΘΑ στο παιχνίδι, ο Evans στο rebound και ο Τατ θα τρέξει με την μπάλα σε ένα transition offense για το ΑΠΟΕΛ. Evans για τρεις, ούτε τώρα το πρώτο καλάθι του τελικού. Rebound από τον Τόμιτς. Από ένα άστοχο τρίποντο για τις δύο ομάδες λοιπόν.
Και τώρα ο Μασάμπα θα οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Αποστολή του Σιζόπουλου, όπως βλέπετε, είναι να κουράσει τον Μασάμπα. Ο Μασάμπα, είπαμε και νωρίτερα, αγωνίζεται τον περισσότερο χρόνο στην ΕΘΑ στην φετινή περίοδο. Να και το πρώτο καλάθι του αγώνα με τον Ράσελ. Πήρε ωραία το πίκ από τον συμπαίχτη του και τελείωσε την φάση. 2-0 για την ΕΘΑ λοιπόν. Evans για τον Τατ. Του δίνουν το σουτ, το παίρνει και ευστοχή 2-2 με τον ίδιο τρόπο. Βλέπουμε τις δύο ομάδες να αγωνίζονται στο σημερινό παιχνίδι. Ένας όμορφος τελικός. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ο Ράσελ στο drive με το floater μπροστά από τον Κακιούζ. Είναι άστοχος, rebound από τον Evans και foul του Μασάμπα για να σταματήσει τον ευνηδιασμό της ομάδας του Αποέλ. Στην επαναφορά είναι ο Χάρισον. Εδώ βλέπουμε και πάλι την φάση. Rebound από τον Evans. Ο Μασάμπα έβαλε το κορμί του μπροστά στον Τατ. Πήρε το αμυντικό φάουλ. Νάτος και πάλι ο Τατ θα κάνει τον drive. Μέσα για τον Χάρισον. Εύκολο τελείωμα μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά το Αποέλ. Με 2,5 λεπτά αγώνα. 4-2. Και τώρα η οργάνωση του παιχνιδιού της θα πάει στον Ράσελ, ο οποίος θα αφήσει στον Μασάμπα. Και πάλι ο Ράσελ pick and roll με τον Τόμιτς. Κλείνουν ωραία οι του Αποέλ. Στο low post θα πάνε με τον Ρος. Αυτός μπροστά από τον Κακιούζη θα χρησιμοποιήσει το κορμί του. Θα δεχτεί το στόπο όμως από τον Μιχάλη Κακιούζη. Και ο Τατ στην γωνία για τον Evans προσποιείται και παίρνει το φάουλ. Δύο βολές για τον Evans. Πολύ καλές αμυντικές ενέργειες από τον Μιχάλη Κακιούζη. Έχουμε ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ μέχρι στιγμής. Βλέπουμε και πάλι την φάση. Τον drive του Evans. Με το αριστερό του χέρι ο Ράσελ παραδέχεται αμέσως το φάουλ που έκανε. Αυτό που είπες νωρίτερα εσύ Γρηγόρη, βλέπουμε το Αποέλ να δυσκολεύεται να βγει στον ευνηδιασμό, είναι αργό το σχήμα. Αργό αλλά αποτελεσματικό μέχρι στιγμής, έτσι. Σίγουρα έχει κλείσει πολύ καλά το καλάθι, κοντά στο καλάθι της επιθετικής προσπάθειας της ΕΘΑ. Και μπροστά στο σκορ με 4 πόντους τώρα, 6-2 μπροστά το Αποέλ. Και ο Ράσελ και πάλι στην οργάνωση του αγώνα, Ράσελ και Μασάμπα. Αναλαμβάνουν μέχρι στιγμής να οργανώσουν το παιχνίδι σε ΕΘΑ με τον Τόμιτς τώρα. Και πάλι Μασάμπα θα πάρει το διπλό πικ στην κορυφή. Θα κάνει το σουτ 3 πόντων ο Μασάμπα, είναι άστοχος. Rebound από τον Κακιούζη, ο οποίος κάνει πολύ βρώμικη δουλειά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Σε εισαγωγικά το βρώμικη, Τατ το πήγε ρόλ με τον Χάρισον. Και πάλι Τατ βλέπει μέσα τον ψηλό του Αποέλ. Χάρισον για 2, ξέρει καλά αυτό το γήπεδο, αγωνίστηκε στην ΑΕΚ παλαιότερα. Είναι άστοχος όμως. Rebound από τον Ράσελ. Και τώρα Μασάμπα μέσα για τον Τόμιτς. Έχει τον Χάρισον, είναι πιο δυνατός ο Τόμιτς. Θα πάρει το φάουλ. Βλέπουμε εδώ και πάλι την προσπάθεια του σέντερ της ΕΘΑ. Χρησιμοποίησε την δύναμή του να πάει κοντά στο καλάθι και με το αριστερό χέρι παίρνει το φάουλ από τον Χάρισον. Μασάμπα στην επαναφορά. Ράσελ τώρα, πήγε ρόλ με τον Τόμιτς. Στόπ από τον Χάρισον, διάβασε πολύ καλά την φάση εδώ ο σέντερ του Αποέλ. Πολλές καλές αμυντικές προσπάθειες από τους παίκτες του Αποέλ. Και πάρει ο Ράσελ για 3, αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Στους 5 πόντους ο Ράσελ, 6-5 το σκορ. Βλέπουμε εδώ, 6-4, με συγχωρείτε, ήταν για 2 το σουτ του Ράσελ. Τατ στο low post θα πάρει το φάουλ από τον Μασάμπα και Γρηγόρη είναι το δεύτερο φάουλ του Μασάμπα. Δεύτερο φάουλ του Μασάμπα και τεράστιο πρόβλημα για τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη, αφού όπως είπες και εσύ ο Μασάμπα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της ομάδας φέτος. Δεν έχει άλλο καθαρό point guard η ΕΘΑ. Ο Ράσελ παίρνει αρκετές φορές την πρωτοβουλία και οργανώνει την επίθεση της ομάδας της Έγκομης. Σιζόπουλος για τον Evans, αυτός με χώρο θα κάνει τον drive, θα δεχτεί το stop από τον Ferguson, έχω την εντύπωση. Από τον Ρος, με συγχωρείτε. Άλλο ένα Ρος στιγμιότυπο. Η μπάλα είναι στην sideline για την ομάδα του Αποέλ. Με τον Evans στην επαναφορά. Evans είναι στον Τσάτ. Αυτός θα πάει κοντά με τον Μασάμπα, καθώς έχει δύο φάουλο ο Μασάμπα. Η κατοχή είναι για την ομάδα του Αποέλ.
Με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Ωραία μέσα στον Κακιούζη και στο γνώριμο τελείωμα του ο Μιχάλης Κακιούζης. Είναι μανούλα σε αυτά τα καλάθια. Κάνει το 8-4 και πάλι στο συν 4 διαφορά για το Αποέλ. Με τον Ράσελ τώρα να κατεβάζει την μπάλα. Τόμιτς θα πάρει το down pick από τον Ρος. Μασάμπα τώρα για τον Ράσελ. Μασάμπα χάνει για λίγο τον έλεγχο της μπάλας. 3 δευτερόλεπτα θα πρέπει να εκδηλώσει την επίθεση ο Μασάμπα για 3 μπροστά από τον Σιζόπουλο. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον Ρος και ανανέωση 14 δευτερολέπτων για την ομάδα της ΕΘΑ. 5 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Μασάμπα στον drive. Άλλη μια καλή αμυντική προσπάθεια από τον Χάρισον, όμως εκεί είναι ο Μασάμπα για να πάρει και πάλι την μπάλα και να τελειώσει 8-6 στους 2 η διαφορά. Με τον Τσάτ να κατεβαίνει στην άλλη άκρη του παρκέ. Pick and roll με τον Χάρισον. Κακιούζης προσπίδε για 3. Κάνει τον drive. Θα στοχίσει rebound από τον Τσάτ. Ο Μασάμπα εκεί δεν μπορεί να παίξει στα ίσα τον Τσάτ με τα 2 φάουλ που έχει. Ρισκάρει ο κύριος Λιβαδιώτης αφήνοντας τον point guard του στον Φαγκ, στο γήπεδο. Το Ρος εδώ θα δεχτεί το stop και πάλι από τον Evans. Κακή πάσα, Σιζόπουλος θα τρέξει στον ευνηδιασμό. Κακιούζης θα βάλει το καλάθι. Ναι, Γρηγόρης, Γρηγόρης ήταν στον πάγκο της ΕΘΑ. Στο time out να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Γρηγόρης. Λοιπόν, αυτό που ζήτησε ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης ήταν να δοκιμάσουν να τρέξουν περισσότερο και να μην φοβούνται να πάρουν πρωτοβουλίες, να πάνε για drive, αφού όπως είπε μόλις ένα φάουλ έχει κάνει το Αποέλ. Δεν δοκιμάζουμε να κάνουμε drive, ενώ είπε να δοκιμάσουν να παίξουν επίσης και pick and roll. Τα είχε και λίγο με την άμυνα, γιατί δέχτηκε εύκολα καλάθια στον ευνηδιασμό από μια αρχή πεντάδα. Για να δούμε όμως κατά πόσο εισακούστηκε από τους παίχτες του ή όχι. Ο Ράσελ στο άστοχο τρίποντο και ο Ρόμπινσον στο παιχνίδι. Πήρε το αμυντικό rebound. Σιζόπουλος κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω στον Μασάμπα μέχρι στιγμής. Βγαίνει και από τα screen μέσα για τον Κακιούζη. Ρόμπινσον στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Είναι άστοχος σε σουτ τριών πόντων. Rebound από τον Ράσελ και τώρα ο Μασάμπα. 3-20 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μασάμπα του δίνουν το χώρο για το σουτ. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound για την ΕΘΑ με τον Ράσελ να δίνει μέσα. Άλλο ένα stop από τον Χάρισον. Κλέψιμο όμως από τον Ράσελ. Ο οποίος θα κάνει και τον drive. Η πάσα στον Τόμιτς και το εύκολο τελείωμα για τον ψηλό της ΕΘΑ. 18 μειώνει στους 2 η ΕΘΑ. Με τον Τσάτ τώρα το Αποέλ. Για τον Χάρισον. Βγαίνει από τα screen εδώ Τσάτ. Μέσα η μπάλα στον Κακιούζη, αυτός είναι με τον Ρος. Θα δώσει στον Ρόμπινσον, αυτός θα κάνει τον drive και το λάθος κλέβει ο Κάιλ. Ο οποίος τρέχει τώρα στον ευνηδιασμό, μέσα για τον Ράσελ. Η μπάλα θα βρει στα πόδια του Μιχάλη Κακιούζη και η κατοχή είναι από το πλάι για την ΕΘΑ. Εδώ και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Μέσα η μπάλα στον Τόμιτς, είναι πιο δυνατός εκεί από τον Χάρισον. Θα χρησιμοποιήσει με μια πολύ όμορφη ενέργεια το κορμί του για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Ισοπαλία λοιπόν μετά το 2-2 που είχαμε στο ξεκίνημα του αγώνα. Δεύτερη φορά ισοπαλία στο 10-10. Ενώ ο Βασίλης Κουνάς και ο Τσάπ ετοιμάζονται για να περάσουν στο παιχνίδι. Τσάτ με την μπάλα. Έχει στην γωνία τον Κακιούζη. Αυτός με τον Ρος να τον κλείνει πολύ καλά, να του κλείνει το σουτ. Θα πάει μέσα ο Μιχάλης Κακιούζης. Άλλο ένα λάθος για το Αποέλ. Με τον Κάλις να κάνει το κλέψιμο και τώρα Ράσελ. Ράσελ μένει με τον Ρόμπινσον. Θα παίξει το πικ με τον Τόμιτς. Άλλη μια πολύ καλή αμυντική προσπάθεια του Χάρισον. Ρόμπινσον και Κακιούζης. Ισκαστή πάσα στον Κακιούζη. Και το τελείωμα για τον Ελλαδίτη. Power forward στους 6 πόντους ο Μιχάλης Κακιούζης. Και που δεν έχει αγωνιστεί ο Μιχάλης Κακιούζης. Βλέπουμε εδώ και πάλι την όμορφη σκαστή πάσα του Ρόμπινσον μετά την εξαιρετική για άλλη μια φορά αμυντική ενέργεια του Χάρισον. Κάιλς τώρα. Μασάμπα. Η πάσα στην αδύνατη μεριά στον Ρος. Έξτρα πάσα στον Ράσελ. Αυτός θα κάνει τον drive και μια κακή πάσα. Εκεί ο Χάρισον πήγε να κάνει το φάουλ στον Ράσελ. Δεν δόθηκε. Και αλλαγές για την ομάδα του Αποέλ. Έξω η Κουνάς και Χάρισον. Μέσα η Τσουπ.
και Βασίλης Κουντάς. Λουί. Ναι, Γρηγόρη, σε ακούμε. Να πούμε απλά ότι έχουμε και την πρώτη συμμετοχή στην Κύπρο του Φέρκινσον από πλευρά τη ΕΘΑ. Τον βλέπουμε τον αριθμό 12 σε αντικατάσταση του Κέρ Γρηγόρη, ο οποίος τραυματίστηκε, έτσι. Ο Τόμιτς έχει βγει, δεν με απαντά. Ο Τόμιτς έχει βγει, ναι, αντικατέστησε στο ρόστερ όμως τον Κέρ. Ναι, τώρα σωστά, με την μπάλα. Ναι. Παρακινδυνευμένη πάσα, Σιζόπουλος για τρεις. Είναι εύστοχος ο Σιζόπουλος. 15-10, πρώτο τρίποντο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε εδώ και πάλι. Μόνος του ο Σιζόπουλος για τρεις, είναι εύστοχος. Χάιλς τώρα με την μπάλα, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Φέρκιουνσον θα πάρει το φάουλ, έχω την εντύπωση, από τον Σιζόπουλο. Είχε φάουλ να δώσει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και ο Αναστασιάδης στο παρκέ. Απ' την τελική γραμμή επαναφορά, 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την ΕΘΑ. Και η κατοχή και πάλι για την ΕΘΑ. Νέα αλλαγή για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, έξω Κακιούζης, μέσα ο Χάρισον. Δώδεκα δευτερόλεπτα για την εκδήλωση της επίθεσης. Αναστασιάδης στον Μασάμπα. Πήγαινε ρόλ με τον Φέρκιουσον. Μασάμπα μόνος του. Είναι άστοχος, πολύ ψηλά ο Σιζόπουλος για να πάρει το rebound. Και 20 δευτερόλεπτα. 15 τώρα όλα στην διάθεση της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. 15-10 το σκόρ, μπάλα στα χέρια του Βασίλη του Κουνά. Και θα έχει ένα φάουλ να δώσει. Pick and roll με τον Χάρισον. Drive από τον Βασίλη Κουντά και ο Χάρισον θα βγάλει την φάση του αγώνα μέχρι στιγμής. Με την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. 17-10 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε εδώ και πάλι την ωραία προσπάθεια του Κουντά και το συμπληρωματικό κάρφωμα από τον Χάρισον. Εμείς πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. 17-10 το σκορ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. 17-10 λοιπόν το σκορ. Να δούμε. Βλέπουμε την μαζική άφηξη των οπαδών της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, η πορτοκαλί. Γρηγόρη, ο Χάρισον μέχρι στιγμής ξεχωρίζει από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, έτσι. Ακριβώς. Λούι, ο Χάρισον μαζί με τον Κακιούζη έχουν δώσει άλλη πνοή στο ΑΠΟΕΛ. Ενώ αν μπορεί μια κάμερα να δει τον Βασίλη τον Κούνα να καθαρίσει το γήπεδο. Το βλέπουμε και αυτό στο μεγάλο πλάνο. Βλέπετε τον Βασίλη τον Κούνα. Το μόνο που θέλουν να κάνουν οι αθλητές είναι να παίξουν έως μακάρι κάθε φορά να έχουμε διακοπές για αυτό τον λόγο, για τα χαρτάκια. Λέγαμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι μέχρι στιγμής το ΑΠΟΕΛ έχει πάρει το παιχνίδι στο low post και στις πολύ καλές του αμυντικές προσπάθειες, έτσι. Ακριβώς, Λούι. Ποντάρει ουσιαστικά στην εμπειρία του Κακιούζη και στην αθλητικότητα του Χάρισον, ο οποίος σήμερα αμυντικά είναι ογκόλυθος. Ενώ επιθετικά ο Κακιούζης έχει κάνει τη δουλειά του άψογα. Το παράπονα τα πολλά έρχονται από την ΕΦΑ και ο Χρυσμόρος ο Λιβαδιώτης. Μία λέξη επαναλαμβάνε συνέχεια. Aggressive, παίξετε aggressive. Έχει πολλά παράπονα από τους παίχτες του. Δεν πιέζουν καθόλου, δεν πέσουν καθόλου επιθετικά. Ενώ έκανε και ένα μίνι εξάψαλμο στον Φέρκινσον για την τελευταία φάση, για τον τρόπο τον οποίο έχασε ουσιαστικά τον Κακιούζη και εν συνεχεία τον Χάρισον. Ωραία, Γρηγόρη, και πάλι στο παιχνίδι μας με τον Σιζόπουλο εδώ να βγαίνει από τα screen. Η πάσα του στον Χάρισον. Ρόμπινσον τώρα. Για τον Κουνά. Αυτός μια πολύ όμορφη πάσα στον Χάρισον. Δεν ξέρω, προλαβαίνει ο Χάρισον τον χρόνο σύμφωνα με τους διαιτητές. 19-10 στο σύν 9 το ΑΠΟΕΛ. Και έχουμε προειδοποίηση στον πάγκο της ΕΘΑ, Γρηγόρη. Βλέπουμε εδώ το στιγμιότυπο. Ήταν προειδοποίηση, Γρηγόρη. Ήταν προειδοποίηση. Ο Χρυσόφωνος ο Λιβαδιώτης
διαμαρτυρήθηκε ότι το τελευταίο καλάθι ήταν εκπρόθεσμο. Δεν ξέρω αν το έχουμε σε επανάληψη να το δεις, Λουί, και εσύ να μας πεις. Θα δούμε αν έχουμε το replay από το τελευταίο καλάθι του Αποέλ. Εν τω μεταξύ, το σκούπισμα συνεχίζεται στο παρκέ. Μασάμπα τώρα με την μπάλα στον Ράσελ. Έχουμε φάουλ. Μασάμπα τώρα με την μπάλα για τον Ράσελ. Φέρκιουσον στο pick and roll για τον Ρος. Αναστασιάδης στην αδυνατή μεριά για τον Μασάμπα. Θα πάρει το φάουλο Μασάμπα. Δεύτερο φάουλ νωρίς για το Αποέλ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το Αποέλ που είχε κάνει μόλις δύο φάουλ σε ολόκληρο το πρώτο δεκάλεπτο, ενώ και ο Νεοφίτου περνάει στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Ρόμπινσον. Μασάμπα θα πάει κοντά στο καλάθι των Νεοφίτου. Η πάσα στον Ρος. Προσπίση από τον Ρος και τον drive. Δύσκολη προσπάθεια. Φέρκιουσον και Χάρισον προσπάθησαν για το rebound. Κατοχή για την ομάδα του Αποέλ. Εδώ βλέπουμε τον Νεοφίτο, ο οποίος πέρασε πριν λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Και θα κατεβάσει και την μπάλα. Με τον Αναστασιάδη να είναι στην επιτήρησή του. Χάρισον. Αναστασιάδη θα κάνει το φάουλ. Πρώτο φάουλ για την ΕΘΑ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ βλέπουμε και τον Χριστόφερο τον Λιβαδία να δει τις οδηγίες. Σίγουρα θέλει να αλλάξουν κάποια πράγματα στην παρουσία της ομάδας του στον 47ο τελικό του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Που φέρνει κοντά σας η Cita Vision, Τσούπια 3 είναι άστοχος. Ο Χάρισον πιο ψηλά από όλους. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια του Φέρκιουνσον. Και τώρα ο Μασάμπα. Μέσα για τον Φέρκιουνσον. Πρώτη φορά πάει μπάλα κοντά στο καλάθι στον Φέρκιουνσον. Αυτός θα πάρει το φάουλ. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Να πούμε απλά κάτι το οποίο μόλις τώρα αντιλήφθηκα και εγώ. Έχουμε στο παρκέ 4 Κύπριους. Τρεις από πλευράς από ΕΛ και ο Γιώργος Αναστασιάδης από πλευράς της ΕΘΑ. Τώρα βγαίνει ο Σιζόπουλος, αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο το οποίο έχουμε ανάγκη να βλέπουμε στην Κυπριακή. Σίγουρα και ας ελπίσουμε στο μέλλον να βλέπουμε όλο και περισσότερους Κύπριους στους αγωνιστικούς χώρους. Έξω λοιπόν ο Σιζόπουλος, μέσα ο Τσάτ. Ο Γιώργος Αναστασιάδης στην επαναφορά. Μασάμπα για τον Ράσελ. Βγαίνει ο Αναστασιάδης από τα πικ. Θα κάνει τον drive ο Αναστασιάδης στην γωνία για τον Μασάμπα, νεοφύτου. Αλλάζει παίχτες συνεχώς πάνω στον Μασάμπα ο κύριος Παπαδόπουλος. Με ταμπλό ο Μασάμπα. 19-12. Μειώνει στους 7 η ΕΘΑ. Και τώρα ο Τσάπ. Ο Τσούπ, με συγχωρείτε, για τον Χάρισον. Τσάτ. Pick and roll με τον Χάρισον. Κουρνάς. Με τον Ράσελ να τον επιτηρεί. 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Αποέλ. Το λάθος από τον Βασίλη Κουνά, κλέψιμο από τον Μασάμπα. Και ένα όμορφο lay-up από τον point guard της ΕΘΑ αναγκάζει τον Νικόλα Παπαδόπουλο να πάρει το time-out. Ένα μικρό σερί 4-0 της ΕΘΑ. Βλέπουμε εδώ το κλέψιμο. Και πόσο γρήγορα βγαίνει στον ευνηδιασμό ο Μασάμπα, ο οποίος είναι με δύο φάουλ από πολύ νωρίς στο πρώτο δεκάλεπτο, παραμένει στο παρκέ. Εμείς μετά το μικρό σερί της ΕΘΑ, 19-14 το σκορ. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, είδαμε την ΕΘΑ να βγάζει δύο καλές αμυντικές προσπάθειες, Γρηγόρη, για να μειώσει το σκορ στους 5, η διαφορά που είχε πάει μέχρι και τους 9. Ακριβώς, και αυτός ήταν και ο λόγος για το πρώτο time-out του Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος ουσιαστικά πήγε να προλάβει το κακό με αυτό το time-out, αφού δεν έγινε και κάτι το μοιραίο, ας πούμε, που δεν γυρίζει. Τα άκουσαν οι παίχτες του για τον τρόπο με τον οποίο μαρκάρουν τον Μασάμπα στις τελευταίες προσπάθειες, ενώ πέρασε και τον Μιχάλη Καγιούζη για να βοηθήσει στη θέση του center αυτή τη φορά, αφού τεσσάρι είναι ο Τσούπ. Πολύ ωραία, Γρηγόρη, ο Τσούπ τώρα στο low post. Ωραία η προσπίθηση στο Φέρκιουσον, θα δεχτεί όπως εκεί το stop και ο Μασάμπα θα πάρει το φαουλ από τον Τσούπ. Ένα πολύ σημαντικό στατιστικό τώρα, Γρηγόρη, το τέταρτο ομαδικό φαουλ για την ομάδα του Αποέλ. Βλέπουμε εδώ και πάλι
το stop από τον Φέρκιουνσον, να το εδώ καθαρά ψηλά. Μασάμπα θα πάρει την χαμένη μπάλα και το φάουλ. Έτσι Γρηγόρη, 4 φάουλ για τα ΠΟΕΛ. Πολύ σημαντικό για αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Ακριβώς είναι αυτό που έλεγε όμως και ο Χριστόφορος Ολιβαδιώτης, δηλαδή να παίξει επιθετικά η ομάδα του. Αυτό κάνει η ΕΘΑ στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό είναι που έχει αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Βλέπουμε λοιπόν τους ρόλους να αντιστρέφονται στα αυτά τα δύο δεκάλεπτα. Με τον Μασάμπα τώρα η ΕΘΑ να κατεβάζει την μπάλα, ο ακούραστος Μασάμπα. Για τον Κάιλ, αυτό σε ένα δύσκολο σουτ. Rebound από τον Κακιούζη και ο Τσάτ τώρα θα τρέξει την μπάλα με τον Κουνά. Πήγαινε ρόλ με τον Κακιούζη. Βγαίνει ο Τσούπ μέσα για τον Κακιούζη. Εκεί έχει μισμάτσο ο Κακιούζης με τον Αναστασιάδη. Θα τον πάει μέχρι μέσα. Κλείνεται από τον Φέρκιουνσον. Πάσα στον Νεοφύτου. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Αποέλ. Ο Τσούπ θα τελειώσει την φάση 21-14. Καλάθι για την ομάδα του Αποέλ, στο σύν 7 η διαφορά με τον Μασάμπα τώρα. Καλή άμυνα από τον Κουνά, αρνείται την πάσα στον Γιώργο Αναστασιάδη. Μασάμπα με τον Νεοφύτου και τώρα Αναστασιάδης. Pick and roll με τον Φέρκιουνσον. Στην γωνία για τον Κάιλς. Αυτός θα κάνει τον drive με το δεξί. Θα πάρει ο ίδιος το rebound, θα πάρει και το foul, δικαίωμα για δύο βολές για την ομάδα της ΕΘΑ. Είναι οι πρώτες βολές, βλέπουμε εδώ το φάουλ, οι πρώτες βολές Γρηγόρη για την ΕΘΑ μετά από 13 λεπτά αγώνα. Ακριβώς. Να πούμε απλά ότι ο Κάιλς είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά για την ομάδα της Εντομής, αλλά μέχρι στιγμής είναι σκιά του καλού του εαυτού. Ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν στην ΑΕΚ Αθηνών και εν συνεχεία ήρθε στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής, απόψε τουλάχιστον, δεν έχει καταφέρει να δείξει το καλό του πρόσωπο. Ενώ αστοχή και στην πρώτη βολή. Παραμένει το 21-14, ίσως να είναι το άγχος του τελικού, Γρηγόρη. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Μία στις δύο για τον Κάιλς, 21-15. Ιόνι στους 6 ΕΘΑ με τον Τσάτ τώρα για τον Νεοφύτου. Πιέζεται από τον Αναστασιάδη, δεύτερο φαουλ για τον Κύπριο shooting guard. Με τρεις χειριστές της μπάλας του από εδώ στο παρκέ, Γρηγόρη. Κουνάς, Νεοφύτου και Τσάτ. Εντάξει, περισσότερο είναι ο Βασίλης ο Κούνας μαζί με τον Τατ. Ενώ μέσα στο παρκέ και ο Χάρισον. Εξολοθρευτής είναι περισσότερο ο Γιώργος ο Νεοφύτους αυτή την πεντάδα. Σωστά, πάνω στον Μασάμπα. Εδώ ο Νεοφύτους στον drive. Τατ, η πάσα στον Κουνά για τρεις. Ο Κουνάς είναι άστοχος. Και η μπάλα είναι για την ΕΘΑ. Με 6 λεπτά να απομένουν για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπουμε και πάλι τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Στον πάγκο του Αποέλ, πλάνα από τους δύο πάγκους συνεχώς. Μασάμπα με τον Νεοφύτου. Άλλαξε το σιζό που έβαλε τον Νεοφύτου πάνω στον Μασάμπα. Έχουμε φάουλ από τον Χάρισον πάνω στον Φέρκιουσον. Νάτος εδώ ο Χάρισον. Δεύτερο φάουλ για τον Χάρισον. Και η ΕΘΑ που θα πηγαίνει στις βολές καθ' όλη την διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου μετά από φάουλ του Αποέλ. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Να βλέπω απλώς τον φωτεινό πίνακα απέναντί μου και έχουμε και τον Τσούπο, ο οποίος θα περάσει τώρα στο παιχνίδι με δύο φάουλ. Και ο Χάρισον έχει δύο φάουλ, ενώ με δύο φάουλ είναι και ο Ρόμπερσον. Ενώ από πλευράς ΕΘΑ έχουμε με δύο τους δύο χειριστές, τους μοναδικούς χειριστές που έχει αυτή η ομάδα στο ρόστερ της, τον Γιώργο Αναστασιάδη και τον Μασάμπα, για να δούμε κατά πόσον αυτά τα προβλήματα που έχουν νωρίς οι δύο ομάδες με τα φάουλ θα επηρεάσουν στη συνέχεια. Σίγουρα είναι και διαφορετικού είδους προβλήματα και τα δύο. Το Αποέλ πονάει στους ψηλούς μετά από αυτά τα φάουλ. Η ΕΘΑ στους χειριστές της μπάλας. Κουντάς τώρα. 21-17 ο Φέρκιουσον ευτόχιε και στις δύο βολές. Τσάτ, pick and roll με τον Αναστασιάδη για τον Κουνά και πάλι για τρεις. Ο Κουνάς είναι άστοχος. Rebound από τον Ρος. Με τον Μασάμπα να κατεβάζει την μπάλα. Μέσα για τον Φέρκιουσον, ο Τσούπ έχει δύο φάουλ, δεν μπορεί να σταματήσει τον σέντερ της ΕΘΑ και η διαφορά στους δύο είχε φτάσει μέχρι και τους 9 στο 19-10. Τώρα το σκορ είναι 21-19 με 5 λεπτά να απομένουν για την ελήξη του ημιχρόνου. Τσάτ στον drive, θα πάρει και το φάουλ από τον Ρος. Τρίτο ομαδικό για την ΕΘΑ. Βλέπουμε εδώ τη φάση. Με το σώμα χρειώνεται το φαουλ στον Ρος. Αλλαγή έξω ο Βασίλης ο Κουνάς, μέσα ο Σιζόπουλος.
Καστήμαθα στον Κακιούζη, αυτός έχει τον Φέρκιουσον με το hook. Θα στοχίσει rebound από τον Φέρκιουσον, ο οποίος φαίνεται να βρίσκει ρυθμό, έτσι Γρηγόρη. Ακριβώς, μου έκανε εντύπωση η προηγουμένη του κίνηση, ήταν πάρα πολύ ωραία απέναντι σε έναν πολύ εμπειρο παίκτη όπως είναι ο Τσουκ. Για τρεις ο Κάιλς είναι άστοχος, rebound από τον Κακιούζη και τώρα ο Τατ είχε την ευκαιρία εδώ για να περάσει μπροστά στο σκορ. Ο Τατ θα πάρει το φάουλ από τον Κάιλς. Νάτος εδώ ο Κάιλς. Βλέπουμε και πάλι την προσπάθεια του Τατ. Στο όριο τον φάουλ και η ομάδα του Ισέφα πλέον. Σωστά Γρηγόρη. Από το μέρος φάουλ της έθαλα πιένει και η ομάδα του από τις βολές με τον Τσάτ να κάνει τον drive. Σιζόπουλος για τρεις από την γωνία. Είναι άστοχος αυτή την φορά. Επιθετικό rebound που τρύπωσε εκεί ο Τσάτ. Πήρε την μπάλα 23-19. Με τον Μασάμπα τώρα η ομάδα της Έγκομης. Ο Φέρκισον εκεί με τον Τσούπ δεν του περνά την μπάλα. Ο Μασάμπα κάνει τον drive. Καλή αμυντική προσπάθεια του Τσούπ. 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΕΘΑ. Μασάμπα από την γωνία για 3. Εύστοχος, ένα σούτ ψυχολογίας για την ομάδα της ΕΘΑ. 23-22 μειώνει στον πόντο. 3:50 πριν τη λήξη του ημιχρόνου ο Τατ στον drive. Θα βγει έξω για μια οργανωμένη επίθεση. Άλλο ένα drive, το floater. Μετράει το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι. 2 βολές για τον Τατ. Είδαμε τον κύριο Δημητρίου να δείχνει χαμηλά. Πάντως το κακό είναι διπλό, αφού είναι και το δεύτερο φάουλ του Κάινς αυτό. Σωστά Γρηγόρη, και τώρα αυξάνονται τα προβλήματα στην περιφέρεια για την ΕΘΑ, ενώ περνάει στο παρκέ και ο Evans. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τατ, νάτος εδώ, 24-22. Μουσική 25-22, στο συν 3 τώρα το Αποέλ, θυμίζουμε μεγαλύτερη διαφορά, ήταν η 9 πόντι στο 10-9-10. Και θα έκανε το comeback της, μείωσε μέχρι και τον πόντο. Η διαφορά τώρα είναι στους 3:35 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Κάιλς, μέσα η μπάλα για τον Φέρκιουσον. Αυτός με τον Τσουπ, τον πάει πολύ κοντά στο καλάθι. Ο Μασάμπα μένει μόνος. Θα διστάσει να κάνει το σουτ για 3-2 τώρα ο point guard της ΕΘΑ. Rebound από τον Κακιούζη και στον ευθυνδιασμό τώρα ο Σιζόπουλος. Θα σταματήσει. Ωραία η πάσα στον Τσουπ που έρχεται σαν τρέιλερ. Βήματα έχουν δοθεί. Εδώ και πάλι Σιζόπουλος δεν κάνει τον drive, περιμένει τον Τσουπ. Σωστή υπόδειξη. 24-22 το σκορ. Με τον Κάιλς να προσπαθεί να βγει από τα screen. Δεν θα τα καταφέρει. Ράσελ τώρα στον drive. Άλλο ένα κλέψιμο από τον Κακιούζη. Με την εμπειρία του βγάζει εξαιρετικές αμυντικές φάσεις ο Μιχάλης Κακιούζης. 2:50 πριν το τέλος του ημιχρόνου με τον Τατ να παίρνει το pick από τον Τσουπ. Αυτός προσπίδε μπροστά στον Φέρκισον, αυτός με τα μακριά χέρια του αποτρέπει το σουτ. Νάτος ο Τατ στον drive, Evans για 3. Καλή αμυντική προσπάθεια από τον Κάιλς. Αλλοιώνει το σουτ του αντιπάλου του και τώρα έθαμε τον Μασάμπα στην άλλη άκρη του παρκέ. Μασάμπα συνεχώς στο παρκέ. Δεν έχει πάρει ανάσα μέχρι στιγμής. Θα κάνει τον drive μπροστά στον Κακιούζη. Σε μια δύσκολη προσπάθεια rebound από τον Ροζ. Θα κάνει το σουτ για 2 Ροζ. Μάχες κάτω από τα καλάθια. Τελικά θα επικρατήσει ο Τσουπ, ο οποίος θα δώσει στον Σιζόπουλο. Και τώρα ο Τατ για μια οργανωμένη επίθεση της ομάδας του Αποέλ. Χαμηλό σκορ 25-22. Κακιούζης για 3. Άστοχος έαρκολ από τον Μιχάλη Κακιούζη. Rebound από τον Κάιλς και τώρα Μασάμπα. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός Γρηγόρη.
έχει πιέσει και πρέπει να πάρει ανάσεις και ο Μασάμπα, γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι ο Μασάμπα μέσα είναι μια άλλη ομάδα η ΕΘΑ. Σίγουρα. Αλλά έχει κουραστεί και είναι φανερό από τις τελευταίες του προσπάθειες. Σίγουρα. Όπως έχουν και τα φάουλ των άλλων δύο χειριστών της μπάλας, αυτό ίσως να είναι το πρόβλημα για την ομάδα του Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Τσουπ μόνος για τρεις, θα το κάνει, είναι άστοχος, έρχεται το Κακιούζης, ο Ρος θα πάρει το rebound. Και τώρα και πάλι ο Μασάμπα. 1 και 16 πριν το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Ράσελ τώρα με τον Τσουπ είχε πλεονέκτημα μέσα για τον Φέρκιουσον. Θα τελειώσει ο χρόνος. Δεν αντελήφθηκε ο ψηλός της ΕΘΑ ότι έπρεπε να πάρει την προσπάθεια. Και τώρα αλλαγή. Για το Αποέλ έχουμε και time out. Γρηγόρη, όχι. Όχι, όχι. Απλά είναι αλλαγή. Βγαίνει ο Φέρκιουσον και περνά πίσω στον ίδιο Τόμιτς. Ωραία. Εδώ να πούμε, Λούι, ότι βλέπουμε στη γωνία εμείς και την προετοιμασία των παιδιών του Ζήνωνα για τον show που θα μας κάνουν στο ημίχρονο. Πολύ ωραία, Γρηγόρη. Η ομάδα του Ζήνωνα που κάνει πολύ καλή δουλειά. Ενώ έχουμε time out. 25-22 το σκορ. Εμείς θα πάμε για άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, 25-22 το σκορ, 51 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη του ημιχρόνου. Στην επαναφορά ο Σιζόπουλος για την ομάδα του Αποέλ. Το Αποέλ φτάσε να προηγείται με 19-10. Η ΕΘΑ έκανε την αντεπίθεσή της, μείωσε στο 23-22. Δύο βολές του Τάτε στείλαν την διαφορά και πάλι στους τρεις. Με τον Κακιούζη τώρα να δίνει στον Ρόμπινσον. Μόνος το Κακιούζης για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Τάτ. Ο οποίος πάτησε την γραμμή, Γρηγόρη. Ναι, ήταν μπροστά στα μάτια μου. Πατούσε την γραμμή. Ενώ να πούμε και κάτι άλλο το οποίο δεν βλέπετε εσείς. Στον φωτεινό πίνακα υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με εκείνο το περιβόητο φάουλ που έκανε ο Κάιλς πριν από αρκετή ώρα. Είχε χρεωθεί πάνω στον Ρόους, πήγαν και το αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι της ΕΘΑ και τώρα προσπαθεί να φτιαχτεί ακόμη στον πίνακα. Αν και δείχνει ότι έχει τρία ο Ρόους, έχει μόνο ένα για να μην μπερδευόμαστε. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Μασάμπα τώρα με την μπάλα στην γωνία για τον Κάιλς, αυτός προσπίδε για τρεις μέσα για τον Τόμιτς. Αυτός έχει τον Κακιούζη, έχει πλεονέκτημα και ο Τόμιτς καλή βοήθεια του έβαλε, όπως ο Τόμιτς θα τελειώσει την φάση 25-24. Και η τελευταία επίθεση του ημιχρόνου είναι για το Αποέλ με τον Τσάτ. Λογικά θα εξαντλήσει τον χρόνο για να μην δώσει ευκαιρία στην ομάδα της Έγκομης. Θα πάει για προσπάθεια, ο Τσάτ θα κάνει βήματα και έχουμε 4 δευτερόλεπτα στην διάθεση της ομάδας του Χριστόφορου Λιβαδιώτη, ο οποίος θα πάρει και time-out. Το είχε ζητήσει από πριν, Λούι, να πούμε αυτό το time-out, αλλά ευτυχώς δεν του το έδωσαν και τώρα θα το έχει για την τελευταία επίθεση. Βλέπουμε εδώ νωρίτερα την προσπάθεια του Τσάτ, 3 βήματα από το Τσάτ, σωστή υπόδειξη από τους διαιτητές. Οι διαιτητές, Γρηγόρη, που κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και για να δούμε τι θα σχεδιάσει ο κύριος Λιβαδιώτης, ένα ιδιαίτερα χαμηλό σκορ στην δεύτερη περίοδο. 17-10 είχε τελειώσει το σκορ στην πρώτη περίοδο, γενικά το παιχνίδι κυμαίνεται σε ένα χαμηλό σκορ. 17-10, λοιπόν 8-12 είναι το επιμέρου σκορ για την δεύτερη περίοδο. Δεν βλέπουμε κάποια πλάνα από τους πάγκους. Σίγουρα ο Αποέλ δεν θα θέλει να κάνει φάουλ στην επόμενη επίθεση, καθώς θα δώσει το δικαίωμα για δύο βολές στην ομάδα της ΕΘΑ. Για να δούμε τι θα σχεδιάσει ο κύριος Λιβαδιώτης. Η ομάδα θα πάρει την μπάλα λίγο κάτω από το κέντρο. Λίγο πίσω από το κέντρο, ούτως ώστε να εκδηλώσει την τελευταία της επίθεση για το ημίχρονο. Τελειώνει το time out. Τι άκουσες, Γρηγόρη? Λοιπόν, θα επιχειρήσουν να περάσουν με τον Μασάμπα το κέντρο του γηπέδου όσο πιο γρήγορα γίνεται και εν συνεχεία να βρεθεί ένα ελεύθερο σουτ για να δούμε όμως πρώτα απ' όλα τι μπορεί να γίνει στο παρκέ. Σωστά. Μασάμπα παίρνει την μπάλα, 3 δευτερόλεπτα. Λογικά θα πάρει αυτό την προσπάθεια. Σε μια δύσκολη προσπάθεια ο Μασάμπα είναι άστοχος, 25-24. Θα είναι το τελικό σκορ για το πρώτο ημίχρονο του τελικού κυπέλου Κύπρου. Να πούμε ότι είδαμε ένα Αποέλ να ξεκινάει πολύ καλά τον αγώνα, να κλείνει, να πνίγει την ΑΕΚ στην άμυνά του.
Απ' την άλλη είδαμε την Έθανα αντεπιτίθεται γρήγορη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πες μας και εσύ την άποψή σου για το μέχρι στιγμής σκορ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό το σκορ. Με 25-24 νομίζω δεν περιμέναμε τόσο χαμηλό σκορ. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, είναι δυνατό. Το άγχος του τελικού έχει επηρεάσει και τις δύο ομάδες και αυτό είναι φανερό. Αλλά νομίζω ότι τώρα δεν πρέπει να μιλά, απλά να βλέπουμε. Ναι, τα παιδιά από τον Ζήνωνα, αν πάει το πλάνο, να τους εδώ. Βλέπετε τι κάνουν με το τραμπολίνο. Και με αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες των παιδιών της Ακαδημίας του Ζήνωνα και αυτό το εξαιρετικό κάρφωμα, εμείς θα σας αφήσουμε για λίγο, επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίχρονο του μεγάλου τελικού Κυπέλλου Κύπρου. Τα ωραία πλάνα από την Ακαδημία του Ζήνωνα συνεχίζονται. Βλέπετε εδώ πόσο ωραίες φάσεις βγάζουν τα παιδιά. 25-24 μπροστά στο σκορ η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Να πούμε ότι για το ΑΠΟΕΛ πρώτη σκόρερ είναι τρεις παίχτες. Ο Τατ, ο Χάρισον και ο Κακιουζής με 6 πόντους. Ενώ από μεριάς της ΕΘΑ 9 έχει ο Μασάμπα, ο οποίος δεν έχει βγει από το παρκέ, ούτε αυτός ούτε ο Ρώσος. Ο Μασάμπα με 2 φάουλ και βεβαίως με πολύ μπάλα, με πολύ χρόνο να έχει την μπάλα στα χέρια του. Από την άλλη, 6 έχει ο Τόμιτς και 4 η Ράσελ και Φέρκιουσον. Δεν ξέρω αν με ακούς, Γρηγόρη. Βλέπουμε κάποια από τα καλύτερα στιγμιότυπα του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πολύ χαμηλό σκορ, 25-24, όμως είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Εξαιρετικές αμυντικές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Πιο πολύ τακτικό, είδαμε και την φάση του αγώνα με τον Χάρισον στο κάσκομά του. Και ο Μασάμπα, ο νους της ΕΘΑΣ μέσα στο μπασκέ, κάνει τα πάντα. Τον είδαμε προς το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου να κουράζεται λίγο. Και ο Νεοφίλου πέρασε νωρίτερα στο παρκέ. Είδαμε και την τακτική του Νικόλα Παπαδόπουλου να αλλάζει τους παίχτες που ήταν πάνω στον Μασάμπα. Ξεκίνησε με τον Σιζόπουλο. Στην συνέχεια συνέχισε με τον Νεοφίλου και πάλι μετά έβαλε τον Σιζόπουλο. Θέλει να εξοντώσει το όπλο της αντίπαλης ομάδας του Μασάμπα. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πολύ ωραία στιγμιότυπα από το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα οι ακαδημίες των δύο ομάδων είναι στο παρκέ. Βλέπετε τα παιδάκια ζουν την δική τους μεγάλη στιγμή. Μέχρι την επόμενη οι ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ και της ΕΘΑ κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ας ελπίζουμε ότι κάποιους από αυτούς τους μικρούς που βλέπουμε τώρα στο παρκέ θα τους δούμε και στα επόμενα χρόνια σε πιο σημαντικούς αγώνες. Οι ακαδημίες είναι κυριότερη πηγή Κύπριων παιχτών και είναι αυτές που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να δουλέψουμε σαν χώρα και γενικότερα σε όλα τα αθλήματα. Είπαμε λοιπόν, περισσότερο χρόνο συμμετοχής για το ΑΠΟΕΛ έχουν οι Τσάτ και Κακιούζης, 17 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ο Τσάτ, 17 λεπτά ο Μιχάλης Κακιούζης. Και τώρα θα πάμε για ακόμη ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μαζί σας με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και θα σας ελπίσουμε ένα συγκλονιστικό φινάλε για το 47ο τελικό Κυπέλλου Κύπρου. Και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι, θυμίζουμε 25-24 είναι το σκορ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ένα παιχνίδι μέχρι στιγμής με δύο όψεις. Στο πρώτο δεκάλεπτο πολύ καλύτερο το ΑΠΟΕΛ. Προηγήθηκε με 17-10 ενώ είχε σκοράρει και το πρώτο καλάθι του δεύτερου δεκαλέπτου για να στείλει την διαφορά για πρώτη φορά στους 9. Στη συνέχεια η ομάδα της ΕΘΑ αντεπιτέθηκε 8-12 του επιμέρου σκορ για την ομάδα της έγκομης στο δεύτερο δεκάλεπτο. Γρηγόρη. Λοιπόν, όπως τα είπε, Συνελούι, έβλεπα και τώρα τα στατιστικά. Μιλάμε για δύο ομάδες που είναι πάρα πολύ άστοχες. Ένα στα 10 τρίποντα χαρακτηριστικά έχει το ΑΠΟΕΛ, ενώ ένα στα 6 έχει η ομάδα της έγκομης, η οποία στηρίζεται πάρα πολύ σε επιθετικές προσπάθειες στον Μασάμπα, ο οποίος είναι και ο μόνος παίκτης του παιχνιδιού που δεν έχει βγει δευτερόλεπτο. Και ο Ρος με 20 λεπτά, Γρηγόρη, της ΕΘΑ. Ναι, όντως. Και ο Ρος, ένα παιχνίδι με δύο όψεις, όπως είσαι και εσύ, από ένα δεκάλεπτο θα είναι δύο ομάδες. Περιμένουμε να δούμε σαφώς μια καλύτερη εικόνα, τουλάχιστον επιθετικά, όσον αφορά το δεύτερο επίσημο. Τίποτα δεν έχει κρυθεί.
ένας πόντος είναι, όλα γυρίζουν. Σίγουρα και είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή για τα τρία παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί μεταξύ των δύο ομάδων. Δύο νίκες για την ΕΘΑ, μία για το ΑΠΟΕΛ, στις νίκες που η ΕΘΑ κατάφερε να κρατήσει το ΑΠΟΕΛ κάτω από τους 70 πόντους. Ενώ στο παιχνίδι που κέρδισε το ΑΠΟΕΛ είχε σκοράρει 73, δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο. Και αν κάθε παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητά του, εσύ τι νομίζεις? Εντάξει, τα στατιστικά και τα γραφόμενα είναι για να κάθε φορά για να σπάζουν, αλλά παίζει το ρόλο του, το ότι όλα τα παιχνίδια έχουν τελειώσει με πολύ μικρό σκορ και μικρή διαφορά πόντων, παίζει το δικό του ρόλο, αλλά αυτό που παίζει και το δικό του ρόλο, Λου, είναι και το rotation που κάνουν οι δύο προπονητές. Αν δεις και εσύ, το ΑΠΟΕΛ έχει περάσει στο παιχνίδι όλους τους παίχτες του πλην των τριών πιτσιρικάδων, οι οποίοι σε κανένα αγώνα σχεδόν δεν αγωνίζονται, ενώ από πλευράς της ΕΘΑ, αν βγάλουμε έξω για τον Γιώργο τον Αναστασιάδη, ο οποίος αγωνίστηκε μόλις 5 λεπτά, όλοι οι άλλοι είναι εκτός. Έχει παίξει ο Κάιλς, ο Ροζ, ο Ράσελ, ο Τόμιτς και ο Φέρκινσον. Και με 5 λεπτά να πούμε ο Αναστασιάδης. Παίζει τον δικό του ρόλο, το μικρό rotation. Σίγουρα, Γρηγόρη, και με συγχωρείς που σε διακόπτω, κάτι που είπες και εσύ νωρίτερα, είναι τα προβλήματα με τα φάουλ που δεν είναι τόσο μεγάλα ακόμη, γιατί δεν έχει κάποιος παίχτης 3 φάουλ. Όμως βλέπουμε την ΕΘΑ να είναι φορτωμένη με φάουλ στην περιφέρεια, σε αντίθεση με τα ΠΟΕΛ που έχει φορτωθεί κοντά στο καλάθι. Έχει φορτωθεί το ΑΠΟΕΛ, αλλά έχει και το βάθος του πάγκου. Το ΑΠΟΕΛ, ακόμη κι αν ο Τσούπ δηλαδή ή ο Χάρισον κάνουν το τρίτο τους φάουλ, θα έχει παίχτη να κάνει την αλλαγή. Ενώ από πλευράς της ΕΘΑ, εάν ο Μασάμπα ή ο Γιώργος Αναστασιάδης, που έχουν από δύο, κάνει ένα από τους δύο το τρίτο φάουλ, τότε εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, όπως και ο Κάινς. Σωστά, Γρηγόρη. Είδαμε τον κύριο Λιβαδιώτη να ρισκάρει, να αφήνει στο παρκέ τον Μασάμπα. Είναι ένας τελικός, θα τα δώσουν όλα για όλα και οι προπονητές και οι παίχτες των δύο ομάδων. Μπορεί και το χαμηλό σκορ να είναι λόγω της κρισιμότητας του αγώνα. Ένας μεγάλος τελικός, σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό από ένα παιχνίδι της regular season. Ενώ σιγά σιγά οι δύο ομάδες κατευθύνονται προς τους πάγκους τους. Περίπου ένα λεπτό απομένει για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζουμε για το ΑΠΟΕΛ, από 6 πόντους έχουν οι Κακιούζης, Χάρισον και Τατ. Για την ΕΘΑ 9 έχει ο Μασάμπα, ο οποίος δεν έχει περάσει ούτε λεπτό έξω από τον αγωνιστικό χώρο. 6 έχει ο Τόμιτς και από 4 έχουν οι Φέρκιουσον και Ράσελ. Ο Τόμιτς που δείχνει, Γρηγόρη, να είναι πολύ δυνατός κοντά στο καλάθι. Ακριβώς. Είναι δύο ψηλοί εντελώς διαφορετικοί. Απ' τη μια ο Τόμιτς, ένας βαρετός έντρικ, απ' την άλλη ο Φέρκιουσον, ένας πολύ αθλητικός, ο οποίος έχει και ικανότητα στο post, μας το έδειξε με μία-δύο προσπάθειες που πήρε. Πολύ σωστά. Τελευταίες οδηγίες για τους δύο από τους δύο προπονητές και σιγά σιγά οι δύο ομάδες θα περάσουν και πάλι στο παρκέ. Στο παρκέ και πάλι οι δύο ομάδες. Γρηγόρη, κάτι από τους πάγκους. Να ξεκινήσουν όπως τελείωσαν το παιχνίδι, ζήτησε ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, όπως είναι λογικό άλλωστε. Τους ζήτησε να συνεχίσουν να παίζουν επιθετικά. Ένα από την πλευρά του Νικόλος Παπαδόπουλος ζήτησε, ξεκινώντας με το σχήμα των ψηλών που έκανε τη διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο. Κακιούζης και Χάρισον. Ακριβώς, ζήτησε πίεση και από τον Χάρισον να βγάλει την ενέργεια που έβγαλε και στο πρώτο δεκάλεπτο. Ράσελ τώρα με την μπάλα για τον Μασάμπα, ο οποίος συνεχίζει να είναι στο παρκέ. Πήρε κάποιες ανάσες στο διάλειμμα του ημιχρόνου. Προσποίηση του Ροζ μέσα για τον Τόμιτς. Στην αδύνατη μεριά γυρίζουν ωραία την μπάλα οι παίχτες της ΕΘΑ. Πολύ καλή άμυνα από τον Ρόμπινσον και rebound από τον Τατ.
ο οποίος θα οργανώσει την πρώτη επίθεση του Αποέλ για το δεύτερο ημίχρονο. Κακιούζης. Και πάλι Τσάτ. Θα ψάξουν να αποστάρουν τον Βασίλη τον Κουνά, ο οποίος έχει πλεονέκτημα εκεί με τον Ράσελ. Ρόμπερσον για τρεις, είναι άστοχος, 0 στα 3 για τον Ρόμπερσον. Και τώρα ο Μασάμπα θα κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα της ΕΘΑ. Ράσελ με τον Βασίλη τον Κουνά να τον επιτηρεί, θα κάνει τον drive και θα πάρει το φαουλο Ράσελ. Μετράει το καλάθι. Και η ΕΘΑ, βλέπουμε εδώ και πάλι την προσπάθεια του Ράσελ, ο οποίος ήταν αυτός που σκόραρε και το πρώτο καλάθι στο πρώτο ημίχρονο. Και η ΕΘΑ για πρώτη φορά, Γρηγόρη, μπροστά στο σκορ μετά από αυτό το 2-0. Ακριβώς, Λουί. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν, είναι η πρώτη φορά που πέρασε μπροστά μετά την έναρξη του παιχνιδιού, για να δούμε αν θα ισοφαρίσει και τη μεγαλύτερη διαφορά, τους δύο πόντους δηλαδή. Σωστά. Άστοχο το, η βολή, επιθετικό rebound όμως από τον παίχτη που έκανε την βολή, τον Ράσελ, ο Κάιλς για τρεις. Και rebound από τον Χάρισον και τώρα ο Τσάτ θα κατεβάσει την μπάλα, θα κάνει τον drive. Πολύ όμορφη πάσα του Τσάτ στον Κακιούζη στους 8 Ελλαδίτης. Power forward και το Αποέλ που αναχτά και πάλι το προβάδισμα. Στο σκορ 27-26, 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο. Τόμιτς τώρα στο low post με τον Χάρισον. Προσπίζεις από τον Τόμιτς και το καλάθι στους 8 και ο Τόμιτς 27. Ενώ έχουμε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον πίνακα. 27-28 το σκορ για την ΕΘΑ. Κουνάς τώρα με την μπάλα. Μπροστά στον Ρος θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τον Ρος. Να δώσε εδώ. Αυτός και ο Μασάμπα δεν έχουν περάσει ούτε δευτερόλεπτο εκτός αγωνιστικού χώρου. 22 λεπτά και οι δυο τους μαζί στο παρκέ. Λουί. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Επειδή πολλές φορές λέμε τα κακά για τους διαιτητές, να πούμε ότι σήμερα είναι εξαιρετική. Και εξαιρετική και ότι να ξέρεις ότι όταν δεν αναφερόμαστε στους διαιτητές, σημαίνει ότι κάνουν ένα εξαιρετικό έργο, ενώ ο Κακιούζης θα βάλει το πρώτο του τρίποντο. 30-28 συνέχισε με σχολείς που σε διέκοψα. Απλά να πούμε ότι δίνει τεράστια βοήθεια και ο Ηλίας Γουνελές σαν τέταρτος που βρίσκεται πολύ σωστά στην γραμματεία, γιατί είναι αρκετές οι παραλήψεις στο φωτεινό πίνακα, τα οποία διορθώνει με επιδείξεις του ο Ηλίας. Λάθος τώρα από τον Τόμιτς, ενώ είδαμε νωρίτερα το σουτ τριών πόντων του Κακιούζη. Με αυτό το σουτ ο Κακιούζης έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων και είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων στους 11, 30-28 λοιπόν. Και τώρα ο Τσάτ θα οργανώσει την επίθεση του Αποέλ για τον Κακιούζη. Στο low post με τον Μασάμπα. Σκαστή πάσα, κλέψιμο από τον Ράσελ, ο οποίος δείχνει να πονάει. Σωστό φαουλ από πλευράς από για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Εδώ βλέπουμε και πάλι Γρηγόρη. Δεν ξέρω αν είσαι κάπως καλύτερα τη φάση από το σημείο που βρισκόσουν. Όχι, δεν είδα ούτε εγώ την φάση. Πάντως πάει τώρα ο γιατρός του IBF του τελικού πάνω στον παίκτη της ΕΘ, αλλά φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς. Ευτυχώς για τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη, αφού οι επιλογές που στον πάγκο, το είπαμε και πριν, δεν είναι πολλές, δεν έχει την πολυτέλεια δηλαδή για να χάνει παίκτες βαρόμετρα. Ειδικά και στην περιφέρεια. Για να δούμε κάποια μικρή διακοπή. Γίνεται αλλαγή, θα περάσει ο Γιώργος Αναστασιάδης στο παρκέ. Στη θέση του Κάιλς, Γρηγόρη, έτσι. Ακριβώς. Κάνει κακό παιχνίδι σήμερα ο Κάιλς. Ίσως έχασε κάποια 2-3 τρίποντα με την έναρξη του δευτέρου μέρους, κακές επιλογές. Ίσως το άγχος του τελικού. Ρος με την μπάλα για τον Μασάμπα. Επιτηρείται από τον Τσάτ. Ράσελ για τον Ρος, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Βασίλη τον Κουνά. Και είναι το τρίτο φάουλ του Βασίλη. Γρηγόρη. Το δεύτερο νομίζω, πάντως το τρίτο, ναι, αλλά έχει ζητήσει από τον Νικόλα Παπαδόπουλο να τον κρατήσει στο παρκέ, το γνωρίζει και ο ίδιος. Εδώ και πάλι βλέπουμε, σωστή υπόδειξη με το σώμα. Μασάμπα για τρεις,
είναι άστοχος, rebound από τον Χάρισον και τώρα τσάτ για τον Βασίλη τον Κουνά. Η πάσα στον Κακιούζη για τρεις, ο Κακιούζης και αυτό μέσα έχει ζεσταθεί για τα καλά ο Μιχάλης Κακιούζης με 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, 33-28. Εδώ βλέπουμε και πάλι την πολύ ωραία πάσα του Βασίλη Κουνά. Και το καλάθι τριών πόντων, δεύτερο καλάθι τριών πόντων για τον Μιχάλη Κακιούζη και, για το Αποέλ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ράσελ στο drive, ο Γιώργος Αναστάσης θα κάνει το λάθος, κακή πάσα. Και βλέπουμε το Αποέλ Γρηγόρη μετά που πρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ με ένα πόντο να ξαναπαίρνει μια μικρή διαφορά, έτσι. Μιχάλης Κακιούζης, Λουί. Τι να πεις και τι να μην πεις για τον Μιχάλη Κακιούζη. Σίγουρα δεν μας φτάνει ο χρόνος. Βασίλης Κουνάς εδώ θα κάνει τον drive και θα δεχτεί το stop από τον Τόμιτς. Η μπάλα θα μπει και πάλι στον point guard του Αποέλ. Εδώ βλέπουμε και πάλι την πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια του center της ΕΘΑ. Καθαρό το stop, η μπάλα βρίσκει στο πρόσωπο του Βασίλη Κουνά. 33-28, 6-9 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ράσελ και Μασάμπα κατεβαίνουν το γήπεδο μαζί για μια νέα επιθετική προσπάθεια της ομάδας της Έγκομης. Μασάμπα. Ενώ βλέπουμε το Αποέλ να αλλάζει όλα τα σκρίν. Έχει μείνει εδώ ο Τόμιτς με τον Χάρισον. Ο Τόμιτς είναι πιο δυνατός. Ο Ράσελ παρολίγο να κάνει το λάθος. Θα πάρει την κατοχή ο Τόμιτς. Λάθος όμως, άλλο ένα λάθος για την ομάδα της Έγκομης. Χριστόφορος Λιβαδιώτης στο πλάνο σας ενθαρρύνει τους παίχτες του. Κατοχή είναι και πάλι για το Αποέλ. Θυμίζει λίγο Γρηγόρη το ξεκίνημα του πρώτου δεκαλέπτου. Είναι εξαιρετική άμυνα του Τσάτ πάνω στον Μασάμπα. Ο Μασάμπα σε αυτά τα 4 λεπτά προς 5 του τρίτου δεκαλέπτου έχει πάρει μόλις ένα τρίποντο υπό κακές προϋποθέσεις. Και αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ της ΕΘΑ. Πολύ σωστά, Γρηγόρη. Είδαμε τον Νικόλα Παπαδόπουλο να αλλάζει συνεχώς παίκτες πάνω στον point guard της ΕΘΑ. Μια πολύ καλή τακτική. Κακιούζης και πάλι θα σουτάρει. Rebound από τον Τσάτ. Και ανανέωση 14 δευτερολέπτων για την ομάδα του Αποέλ. Χάρισον για τον Βασίλη τον Κουτά. Μέσα η μπάλα στον Κακιούζη. 3 δευτερόλεπτα. Η ωραία πάσα του Κακιούζη. Δεν μπορεί να τελειώσει την φάση. Ο Χάρισον rebound από τον Ρος. Η πάσα στον Αναστασιάδη για 3. Είναι άστοχος. Άλλο ένα rebound από τον Ρος. Και πάλι ο Αναστασιάδης θα κάνει τον drive αυτή τη φορά. Πολύ ωραία η πάσα του στον Τόμιτς. Και ένα εύκολο τελείωμα για τον center της ΕΘΑ. 33-30. Και ο Τόμιτς στους 10 πόντους. Τατ, κλέψιμο από τον Μασάμπα, δεν μπορεί όμως να πάρει και την κατοχή της μπάλας. Τιμάζεται ο Σιζόπουλος, θα περάσει στη θέση του Βασίλη του Κουνά. Μετά από το 19-10, Γρηγόρη, δεν έχουμε δει κάποια άλλη μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι. Ό,τι είναι 9 πόντοι θεωρούνται μεγάλη διαφορά. Όχι, σε ένα τελικό. Είναι πολύ κοντά, έτσι. Ακριβώς, σε ένα τελικό, Λούι, και στους 10 να πάει διαφορά. Από τη στιγμή που δεν μιλάμε για το τελευταίο λεπτό, όλα να τρεβονται. Και... απλά λέει να πούμε ότι η κακή βραδιά στην οποία βρίσκεται ο Μασάμπα, γιατί παρά τους 9 πόντους του δεν είναι ο Μασάμπα που έχουμε συνηθίσει, αποτυπώνεται και στη στατιστική με βάση τις assist που έχει δώσει η ομάδα της Έγκομης. Απλά στο πρώτο μέρος είχε δώσει μόλις 2 assist. Ένα στατιστικό το οποίο αποτυπώνει το ότι δεν υπάρχει καθόλου οργάνωση, κάτι το οποίο έκανε στην τελευταία φάση με τον Αναστασιάδη. Πολύ σωστά, Γρηγόρη, ενώ βλέπουμε τον Τσάτ να ευστοχεί στη μία από τις δύο βολές. Τώρα θα κάνει την δεύτερη. 2-2 για τον Τσάτ. Η διαφορά και πάλι στους 5, 35, 34 και 35 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μασάμπα και Ρος παραμένουν στο παρκέ. Τόμιτς για τον Μασάμπα. Pick and roll με τον Τόμιτς ο Μασάμπα. Πολύ καλή άμυνα του Χάρισον για άλλη μια φορά. Και τώρα ο Ρόμπενσον θα τρέξει, θα πάρει το φάουλ από τον Ράσελ. Δεύτερο φάουλ για τον Ράσελ. Σωστό φάουλ. Σταματάει τον εφηδιασμό του Αποέλ. Κάνει μόλις το τρίτο ομαδικό για την ομάδα της ΕΘΑ. Από τρία ομαδικά έχουν και οι δύο ομάδες. Time out από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, Γρηγόρη. Από τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. 35-30 λοιπόν το σκορ. Εμείς πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, 35-30 μπροστά η ομάδα του Αποέλ. Γρηγόρη, τι έχουμε από τον πάγκο της ΕΘΑ.
για αρχή. Έχουμε αλλαγή, περάσε τον Φέρκυσον στο παρκέ. Το σχήμα ουσιαστικά το οποίο γύρισε το παιχνίδι Τούμπα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Περισσότερη πίεση και να πηδάνει όλοι μαζί στα rebound ζήτησε ο Χριστόφορος Ολυμπαδιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά στην αγαπημένη του λέξη. Να πέσουν aggressive είναι κάτι το οποίο δεν βλέπει σε αυτό το δεκάλεπτο και νομίζω έχει απόλυτο δίκιο. Εδώ ο Χάρισον θα πάρει το φάουλ πολύ σωστά και από την αλλαγή του φαίνεται η πρόθεσή του με τον Φέρκιουνσον να είναι πιο αθλητικός από τον Τόμιτς και να θέλει να πάρει περισσότερα αμυντικά όσο και επιθετικά plays κοντά στο καλάθι. Ψηλά. Η παραφορά που θα γίνει τελικά στην τελική γραμμή με τον Τατ. Κακιούζης βγαίνει από τα screen. 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Κακιούζης σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Rebound από τον Αναστασιάδη. Την μπάλα και βάλει στα χέρια του Μασάμπα. 3:50 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ράσελ αφέθηκε μόνος, δίστασε να κάνει το σουτ. Ο Μασάμπα όμως θα το κάνει και θα είναι άστοχος. Rebound από τον Σιζόπουλο. Και τώρα Τσάτ θα πάρει το φάουλ από τον Ροζ. Φαίνεται να διαφωνεί ο Ροζ. Ο Τσάτ θα πάει και βάλει στην γραμμή για δύο βολές. Βλέπουμε εδώ την φάση. Κατεβάζει εκεί το χέρι, σωστό φάουλ. Πολύ σωστές υποδείξεις από το τρίο της Διευθυνσίας. Εξαιρετικός τελικός σε όλα τα πλαίσια μέχρι στιγμής. Μην το ματιάξουμε. Τσάτ στις βολές. Εύστοχος και πάλι ο Τατ, 36-30. Άστοχος στην δεύτερη, παραμένει το 36-30. Και ο Μασάμπα και πάλι. Ράσελ και επιθετικό φάουλ που θα πάρει ο Σιζόπουλος, χειροκροτείται από τον προπονητή του. Άλλη μια καλή αμυντική προσπάθεια από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Εδώ και πάλι, moving screen από τον Φέρκιουνσον. Και τώρα ο Τσάτ με την μπάλα. Για τον Τσούπ, Σιζόπουλος που πάει να βγει από τα σκρίν. Πολύ καλή άμυνα από τον Ράσελ. Μπάλα και πάλι στον Τσάτ, μένει με τον Ρος, έχει πλεονέκτημα να τον παίξει στα πόδια, μεταφορά μπάλας όμως. Σφυρίζεται από τους διαιτητές. Βλέπουμε τον Τσάτ ο οποίος έκανε το λάθος. Ο Τσάτ ο οποίος βρίσκεται στους 9 πόντους. Εδώ αυτή την κίνηση χρέωσαν με μεταφορά οι διαιτητές του αγώνα. Ο Ράσελ πιέζεται από τον Σιζόπουλο. Ο Σιζόπουλος κάνει πολύ καλή δουλειά. Πολύ ευχάριστο να βλέπεις Κύπριους μπασκετπολίστες να διακρίνονται σε μεγάλους αγώνες. Εδώ ο Μασάμπα. Για τον Ράσελ, αυτός θα κάνει τον drive, Φέρκιουνσον. Ενώ είχε μια εύκολη προσπάθεια να τελειώσει, δεν τα καταφέρνει, rebound από τον Ρόμπενσον. Χάρισον, για τον Τσουπ. Να το σκεφάλει ο Ρόμπενσον για τρεις. Αυτή τη φορά είναι εύστοχος, 1-4. 39-30 και τα πέλη σοφαρίζει την διαφορά που είχε πάρει στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, στους 9, Γρηγόρη. Ακριβώς, Λουί, όταν ο Ρος και ο Μασάμπα δεν έχουν πετύχει καλάθι στην τρίτη περίοδο, είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο κατά κάποιον τρόπο. Μόλις 6 πόντους έχει πετύχει ΕΦΑ σε αυτή την τρίτη περίοδο, ενώ 14 το ΑΠΟΕΛ. Εδώ βλέπουμε και το φάουλ που έκανε νωρίτερα ο Ανδρέας Σιζόπουλος για να σταματήσει τον drive του αντιπάλου του. Πολύ σωστό φάουλ, το τέταρτο ομαδικό, ούτε το ΑΠΟΕΛ πλέον έχει το πλεονέκτημα του να δώσει φάουλ. Φέρκιουνσον για τον Ράσελ, τον drive είναι άστοχο, Φέρκιουνσον εκεί προσπαθεί για το tip-in και τα καταφέρνει. 39-32, μειώνει στους 7 η ΕΘΑ. Ο Μασάμπα έξω. Ενώ έχει περάσει εκτός ο Μασάμπα, μετά από 28 λεπτά αγώνα, σίγουρα θα θέλει ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης τον παίχτη του ξεκούραστο στα τελευταία κρίσιμα λεπτά του τελικού. Επιθετικό φαουλ τώρα για την ομάδα της ΕΘΑ. Σε βάρος του ΑΠΟΕΛ και κατοχή και πάλι για την ομάδα της ΕΝΚΟΜΗΣ, η οποία έχει την ευκαιρία να μειώσει και άλλο την διαφορά. Η οποία θυμίζουμε έχει φτάσει δύο φορές μέχρι τους 9.
και θα προηγήθηκε στην αρχή του αγώνα με δύο πόντους και στη συνέχεια δύο φορές με έναν πόντο. Φέρκυσον θα δώσει το πικ στον Χάιλ, μέσα η μπάλα στον Φέρκυσον, αυτός με τον Τσουπ. Κάνει μια τραβηγμένη προσπάθεια και ο Φέρκυσον θα κλέψει ο Σιζόπουλος, 1-30 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Τσάτ να δίνει στον Ρόμπερσον, ο οποίος ευστόχησε νωρίτερα σε ένα μακρινό σου τριών πόντων. Με συγχωρείτε, Νάντος και πάλι ο Ρόμπερσον. Αυτή τη φορά είναι άστοχος rebound από τον Φέρκυσον. Kyles για τον Ράσελ, ενώ Μασάμπα πήρε μόλις ένα λεπτό ξεκούρασης, Γρηγόρη, και πολύ του είναι. Να τον drive του Ράσελ, στην weak side η πάσα για τον Kyles. Προσπείται πολύ, εξαιρετική άμυνα από τον Κακιούζη. Δύο δευτερόλεπτο Αναστασιάδης θα κάνει το σουτ τριών πόντων. Εξαντλείται ο χρόνος, 50 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και έχουμε την αλλαγή για την ομάδα της ΕΘΑ. Και ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα κάνει την αλλαγή, θα βάλει τον Βασίλη τον Κουνά και τον Χάρισον. Έξω Τσουπ, έξω και ο Τατ, ανάσες για τον Τατ τώρα, Γρηγόρη, και αυτός με μεγάλο χρόνο συμμετοχής και πολύ καλή παρουσία. Βασίλης ο Κουνάς, Χάρισον, βγαίνει από τα σκρίν ο Κουνάς, μόνος του για τρεις θα κάνει το σουτ. Να και το πρώτο σουτ τριών πόντων για τον Βασίλη Κουνά. 42-32, η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Δέστε πόσο όμορφα μένει πίσω από το σκρίν ο Μασάμπα και δέχεται το τρίποντο από τον Κουνά. 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της περίοδου. 10 δευτερόλεπτα μένουν για την επίθεση της ΕΘΑ. Ο Ράσελ προσπείται για τρεις. Θα δώσει στον Μασάμπα. Τι έχουμε εδώ, Γρηγόρη? Φάουλ δόθηκε από τον Ρόμπερσον πάνω στον Μασάμπα. Δεν άρεσε αυτό στον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Εδώ βλέπουμε και πάλι. Ίσως στον Νικόλα Παπαδόπουλο να μην άρεσε τα χέρια που έβαλε ο παίχτης του πάνω στην μπάλα και έκανε το φάουλ, δίνοντας τις δύο βολές στον Μασάμπα. Τρίτο του Ρόμπερσον. Τρίτο φάουλ για τον Ρόμπερσον. Αλλαγές. Είχαμε και τεχνική ποινή. Να το ξεδιαλύνουμε αμέσως αυτό. Οι θέσεις των παιχτών. Αυτό δείχνουν. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Μασάμπα. Παραμένει το 42-32 που είναι και η μεγαλύτερη διαφορά. Εύστοχος στη δεύτερη, 42-33, 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Πες μας, Γρηγόρη. Λοιπόν, Λουί, δόθηκε τεχνική ποινή στον Νικόλα τον Παπαδόπουλο για τις διαμαρτυρίες του προηγουμένως. 10,4 απομένουν. 42-33, τελευταία επίθεση είναι για την ΕΘΑ. Φορά είχε φτάσει μέχρι και τους 10, θυμίζουμε στα 3. Ράσελ. Δύσκολη προσπάθεια, rebound από τον Κακιούζη. Έχει δύο δευτερόλεπτα ο Κακιούζης, πίσω από το κέντρο θα πετάξει την μπάλα. 42-33 θα είναι το τελικό σκορ για την τρίτη περίοδο. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας για το συγκλονιστικό φινάλε του 47ου τελικού κυπέλλου Κύπρου. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι. 42-33 είναι το τελικό σκορ μετά το πέρας της τρίτης περίοδου. Η διαφορά έχει φτάσει μέχρι και τους 10 και το 42-32. Η κατοχή είναι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Γρηγόρη, είχαμε 4 εύστοχα σου τριών πόντων στην τρίτη περίοδο για το ΑΠΟΕΛ. 2 από τον Κακιούζη, 1 από τον Ρόμπερσον και 1 από τον Βασίλη τον Κουνά, έτσι. Ακριβώς. Και είναι η διαφορά που έγινε σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ακριβώς, Λούι. 17-9 στην τρίτη περίοδο το σκορ. Με τον Μασάμπα να πετυχαίνει μόλις ένα πόντο. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Τα τρίποντα μπήκαν για το ΑΠΟΕΛ. Βγήκαν και οργανωμένες επιθέσεις όμως.
ενώ από την άλλη πλευρά δεν βγήκε απολύτως τίποτα για την ΕΦΑ. Και αυτό ίσως να είναι και θέμα rotation σε βάθος χρόνου, όταν βλέπεις μια ομάδα να κουράζεται, Γρηγόρη. Είναι ο κυριότερος λόγος. Ακριβώς, βλέπουμε 30 λεπτά ο Ρος, 30 ουσιαστικά ο Μασάμπα, αν θεωρήσουμε ότι το 1,5 λεπτό που έκατσε ήταν εντάξει. Χάρισον για τον Τσιζόπουλο, με την πίεση του χρόνου είναι άστοχος. Rebound από τον Ρος και τώρα ο Μασάμπα θα προσπαθήσει να τρέξει. Για να εκδηλώσει μια γρήγορη επιθετική προσπάθεια για την ομάδα της ΕΘΑ. Πήγαινε ρόλ του Χάρισον με τον Μασάμπα, η πάσα πίσω στον Ράσελ, ο οποίος είναι έστοχος και μειώνει 42-36 στους 6 διαφορά. Πολύ ωραία επιθετική προσπάθεια. Μόλις το δεύτερο τρίποντο της ΕΘΑ. Πολύ σημαντικό στατιστικό στοιχείο. Και ο νεοφύτου τώρα για τον Χάρισον, Κουνάς. Πήγαινε ρόλ με τον Χάρισον, πάει μέχρι μέσα Κουνάς. Χρησιμοποιεί το σώμα του, καλάζει και φάουλ από τον Βασίλη Κουνάς. 44-36, πολύ ωραία προσπάθεια, Γρηγόρη. Ο Βασίλης Λούι κάνει μια μαγική σεζόν. Πέρασε κάποιο τραυματισμό στα μέσα της σεζόν και ακόμη προσπαθεί να επανέλθει, αφού δεν είχε αποσυρθεί για να βρει τα πατήματά του. Είναι ίσως από το πιο ποιοτικός παίχτης Κύπριος που έχουμε αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Πολύ σωστά, 45-36 στο σύνενεα και πάλι διαφορά. Απαντάει γρήγορα στο τρίποντο του Ράσελ ο Βασίλης ο Κουνάς. Ρος για τον Μασάμπα. Πήγαινε ρόλ με τον Φέρκιουσον, προσπίδε για τρεις. Άλλη μια καλή αμυντική. Ένα καλό αμυντικό transition από την ομάδα του Αποέλ. Με τον Κάιλς ο Κουνάς, εκεί θα βάλει το χέρι. Παρολίγο να κλέψει 2 δευτερόλεπτα από πολύ μακριά ο Κάιλς. Ούτε τώρα, rebound όμως από τον Ρος, ο οποίος είναι πολύ ενεργητικός κάτω από το καλάθι. Ο Ράσελ πήρε το rebound και το foul μαζί με το δικαίωμα για δύο βολές. Έχασε ευκαιρία για goal foul εδώ ο Ράσελ. Είχε μια πολύ καλή ευκαιρία για να στείλει και πάλι την διαφορά με το έμμεσο τρίποντο στους 6. Έχει το δικαίωμα μας για δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Ράσελ. Ράσελ και Κάιλς, Γρηγόρης ένα ήσυχο βράδυ, έτσι. Ακριβώς. Ο Ράσελ προσπαθεί, αλλά δεν μπορούν να του βγαίνουν και όλα. Είναι ο τρίτος σκόρερ της ΕΘΑ. Όχι, είναι μαζί με τον Μασάμπα και τον Τόμιτς. Έχουν από 10. Μία στις δύο βολές και στους 8 η διαφορά. Κουνάς βγαίνει από τα σκρίν, απελευθερώνεται. Ωραία η πάσα του στον Τσούπ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Βασίλης ο Κουνάς και μαζί του το Αποέλ στο συν 10, 47-37. Τρεις πόντοι και μία ασίστ για τον Κύπριο point guard. Μασάμπα τώρα με την μπάλα για τον Ρος στον Αναστασιάδη με τον Κακιούζη για να θα τον παίξει στα πόδια. Οι δύο μεγαλύτεροι παίχτες του παρκέ. Πολύ καλή άμυνα από τον Κουνά, ο οποίος τρέχει τώρα στον ευνηδιασμό. Πατάει φρένο, Κακιούζης για τον νεοφύτου. Τσουπ μέσα για τον Κακιούζη με τον Αναστασιάδη. Είχε πλεονέκτημα ο Ρος, ανεβαίνει πολύ ψηλά και κάνει άλλο ένα εκπληκτικό play. Το rebound του Μασάμπα και το foul για να σταματήσει ο ενθουσιασμός. Άλλο ένα σωστό foul από τον Σιζόπουλο. Βλέπουμε εδώ και πάλι πόσο ψηλά ανεβαίνει ο Ρος. Αναστασιάδη στην επαναφορά, 7-45. Πριν το τέλος του μεγάλου τελικού. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, γεμάτο ένταση και πολλές καλές αμυντικές προσπάθειες. Μασάμπα θα πάρει άλλο ένα φάουλ και είναι το τρίτο ομαδικό για το Αποέλ. Θα το πάρει από τον νεοφύτου. Το κέρδισε περισσότερο εδώ ο Μασάμπα. Ήσουν πιο κοντά, Γρηγόρη. Είναι ξυπνάδα του το κάνει. Και το Αποέλ στα τρία ομαδικά φάουλ. Νωρίς το τέταρτο δεκάλεπτο, Μασάμπα. Pick and roll με τον Τόμιτς. Είναι άστοχος, νεοφύτου ανεβαίνει ψηλά, δεν μπορεί να πάρει το rebound. Λογομαχία εκεί με τον Τόμιτς, οι διαιτητές δείχνουν ΕΘΑ. Η ΕΘΑ θα πάρει την μπάλα από την τελική γραμμή, 14 δευτερόλεπτα έχει στην διάθεσή της. Με τον Μασάμπα να είναι στην επαναφορά. Κακή πάσα του Μασάμπα, η κούραση Γρηγόρη εδώ.
σίγουρα παίζει το ρόλο της, έτσι. Ακριβώς, το μικρό rotation το είπαμε από το πρώτο λεπτό του αγώνα αυτού και θα το λέμε μέχρι το τέλος, εάν και εφόσον συνεχίσει έτσι το παιχνίδι τουλάχιστον. Η κούραση είναι και η κυριότερη αιτία για ένα point guard, ειδικότερα να μην έχει καθαρό μυαλό. Ακριβώς. Και το βλέπουμε σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από το Κυπριακό μπάσκετ να γίνεται αυτό. Δεν έχει ούτε τη βοήθεια του Χάιν σήμερα. Δυστυχώς δεν έχει την πολυτέλεια όμως ο κύριος Λιβαδιώτης. Κακιούζει σε ένα στόχο σου τριών πόντων. Μασάμπα θα κατεβάσει για να δούμε. Θα πάει δυνατά και θα πάρει άλλο ένα φάουλ. Το τέταρτο ομαδικό για το Απόελ και δικαίωμα για δύο βολές. Όχι, μπάλα είναι Γρηγόρη. Από έξω από την πλάγια γραμμή. Σωστά, Γρηγόρη. Δόθηκε χαμηλά το φάουλ στον Νεοφύτου. Λάθος έκανα και εγώ νομίζω τελικά. Τελικά είναι για δύο βολές. Φάνηκε πάντως με μια πρώτη ματιά ότι το φάουλ έγινε πριν ξεκινήσει τα βήματα. Υπήρξε διαφωνία Γρηγόρη στους δύο διαιτητές. Τελικά επικράτησε η απόφαση του πρώτου διαιτητή. 47-37. Και ο Μασάμπα στην γραμμή των ελευθερών βολών. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Μασάμπα. 47-38. Μειώνει στους 8 η ΕΘΑ. Έξω Σιζόπουλος, μέσα Ρόμπερσον. 7 λεπτά πριν το τέλος του τελικού. Ο Τσούπ θα κατεβάσει την μπάλα. Θα υποδείξει για το νέο play. Και ο Βασίλης ο Κουντάς με την εξυπνάδα του θα πάρει άλλο ένα φάουλ. 47-39, θυμίζουμε δεύτερο ομαδικό για την ΕΘΑ. Το Αποέλ Γρηγόρη που δεν θα έχει το δικαίωμα για άλλο φάουλ χωρίς να δώσει βολές στην ομάδα της Έγκομης. Ακριβώς, Λούι. Μένει να δούμε κατά πόσον υπάρχει ακόμη βενζίνα στο ρεζεβουάρ της ΕΘΑ. Γιατί με αυτό το ρυθμό και με την εμφάνιση που κάνει το Αποέλ στο δεύτερο ημίχρονο, εάν η ΕΘΑ δεν ανεβάσει άμεσα στροφές, δύσκολα αλλάζουν τα πράγματα. Πολύ σωστά, στόχος ο Βασίλης Κούντας σε ένα σουτ δύο πόντων. Μασάμπα τώρα θα παίξει ένας εναντίον ενός τον Ρόμπερσον. Θα σηκωθεί για δύο, είναι άστοχος, rebound από τον Τσούπ. Και η μπάλα στα χέρια του Τσάτ, 6 και 23 πριν το τέλος του μεγάλου τελικού. Τσάτ. Σε ζώνη η ομάδα της ΕΘΑ, σε ζώνη 2-3 Γρηγόρη, ώστε να μπορέσει να εξοικονομήσει δυνάμεις. Θα κάνει το κλέψιμο και το φάουλ από τον Ρόμπερσον. Φάουλ ο Ρόμπερσον είναι το τέταρτο και βολές, αχρίαστο φάουλ. Αυτό που έλεγες για την βενζίνη στο ρεζερβουάρ Γρηγόρη, ενώ βλέπουμε εδώ το φάουλ του Ρόμπερσον, αυτό το άγγιγμα με το χέρι, χρειάζονταν σαν φάουλ, δύο βολές για τον Ράσελ. Αυτό που έλεγες λοιπόν για βενζίνη στο ρεσερβουάρ θα προσπαθήσει να φυλάξει δυνάμεις με την ζώνη η ΕΘΑ Γρηγόρη. Αυτό φαίνεται Λούι και ψάχνει να βρει και τρόπο να σκοράρει. Ο Μασάμπα δεν βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι εκτός από βολές. Ο Ράσελ το ίδιο με εξαίρεση ένα τρίποντο στην αρχή της περίοδου. Και είναι και ο Κάιν στον πάγκο, ψάχνει τρόπο να σκοράρει. Βεβαίως αυτό το πλεονέκτημα με τις βολές είναι σημαντικό για την ΕΘΑ. Επανάληψη έχουμε, έτσι. Ναι, νομίζω σωστά. Ο Κακιούσης εδώ βιάστηκε. Έχει την ευκαιρία να στοχίσει ο Ράσελ στην βολή. Είναι σημαντικό το πλεονέκτημα. Σε αυτό το σημείο έχει 6 λεπτά η ΕΘΑ. Έχει κάνει μόλις 2 ομαδικά η ομάδα της Έγκομης. Εύστοχος τελικά στην δεύτερη ο Ράσελ. 47-41. Μειώνει σιγά σιγά στους 6 και έχουμε time out από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. 47-41 λοιπόν είναι το σκορ, 6 και 5 πριν το τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου και του αγώνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, ένα μικρό σερί της ΕΘΑ. Ένα μικρό 4-0 έριξε την διαφορά από τους 10 στους 6. Γρηγόρη, κάτι από τους πάγκους. Από πλευράς από ΕΛ τουλάχιστον ο Παπαδόπουλος είναι από τους μήνες να ερεμήσουν. Έχει μείνει ακόμη χρόνος, δεν πρέπει να χαλαρώνεται δευτερόλεπτο. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Χριστόφορος ο Λιβαδιώτης ετοιμάζεται να χτυπήσει το ΑΠΟΕΛ από εκεί που το ΑΠΟΕΛ το χτύπησε νωρίτερα. Δηλαδή με δίδυμους πύργους, μέσα και ο Φέρκινσον και ο Τόμις για πρώτη φορά στο παιχνίδι. <Το->
Σούτ εδώ από τον Ρόμπερσον για τρεις, άστοχος. Ριμπάουν από τον Φέρκινσον. Ο Μαζάμπα τώρα στο κατέβασμα της μπάλας. Μαζάμπα έχει πάλι μπροστά του τον Θατ. Αναστασιάδης τα δύο αστέρια όσον αφορά τους Κύπριους της ομάδας, των δύο ομάδων. Ο Τόμιτς τώρα εδώ με τον Χάρισον. Τόμιτς παίζει με πλάτη. Γυρίζει πολύ ωραία προσπάθεια, εξαιρετική προσπάθεια από τον Τόμιτς, μεγάλο καλάθι και η διαφορά πλέον πέφτει στους τέσσερις. Για να δούμε. Τατ με τον Τόμιτς και χάνει την μπάλα. Λάθος και πάλι για το Αποέλ. 5 και 14 μας χωρίζουν για το τέλος αυτού του συναρπαστικού τελικού. Πρέπει να ξανά εδώ τη φάση. Πολύ ωραία φάση, 47-43 μειώνει στους 4 η ΕΘΑ και για να δούμε με τον Φέρκινσον τώρα, Αναστασιάδης για τον Ράσελ. Καλή άμυνα από τον Σιζόπουλο, 3 δευτερόλεπτα απομένουν, κλέψιμο από τον Χάρισον, Σιζόπουλος για τον Κουνά, αυτός θα πάει για οργανωμένη επίθεση. Βγάζει μια αμυντική ενέργεια μετά από καιρό η ομάδα του Αποέλ. Καλή αμυντική προσπάθεια. Τατ τώρα με την μπάλα. Pick and roll με τον Χάρισον. Θα παίξει στα πόδια τον Τόμιτς. Η πάσα στην αδύνατη μεριά στον Σιζόπουλο. Άστοχο το σουτ τριών πόντων. Ο Τατ πάει εκεί να κλέψει την μπάλα από τα χέρια του Τόμιτς. Την πετάει out. 4-30 πριν το τέλος του αγώνα και το ενδιαφέρον. Και πάλι αναθερμαίνεται Γρηγόρης στους 4 η διαφορά και η μπάλα στα χέρια της ΕΘΑ. Ακριβώς, Λούι, να πούμε ότι σε αυτό το διάστημα ο Κάινς παραμένει στον πάγκο. Δηλαδή, ένας από τους ξενούς που δεν έχει την πολυτέλεια ουσιαστικά ο coach της ΕΘΑ. Να τους έχει για πολλή ώρα στον πάγκο, παραμένει εδώ και πολλή ώρα. Σίγουρα η εμπειρία του Γιώργου Αναστασιάδη θα εξισορροπήσει αυτό το μειονέκτημα για την ΕΘΑ. Η οποία έχει 8 δευτερόλεπτα στην διάθεσή της για να ολοκληρώσει αυτή της την επίθεση με τον Αναστασιάδη στην επαναφορά. Για τον Μασάμπα. Drive μπροστά στον Τατ και ένα πολύ ωραίο τελείωμα από τον Μασάμπα. 47-45 στους δύο το μάτς. Έχουμε συγκλονιστικό φινάλε. 4 λεπτά απομένουν πριν την λήξη του αγώνα. Σιζόπουλος θα πάρει το φάουλ. Τρίτο ομαδικό για την ΕΘΑ. Πρώτο καλάθι του Μασάμπα. Λούι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό. Πολύ σημαντική επισήμανση και το τρίτο του φάουλ μετά από αυτά τα δύο που έκανε πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Κρατήθηκε πολύ καλά στην άμυνα ο Μασάμπα. Ο Βασίλης ο Κουνάς τώρα στον double team από τους παίκτες της ΕΘΑ. Χάρισον θα πάει μέσα στο καλάθι και δέστε τι κάνει αστοχή. Έκανε τη δύσκολη του και έχασε το τελείωμα. Μασάμπα τώρα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να βάλει μπροστά την ομάδα του στο σκορ. Για δύο Μασάμπα είναι άστοχος, rebound από τον Χάρισον. Και μπάλα στα χέρια του Βασίλη του Κουνά. 47-45 θυμίζουμε. Φύγε ρόλ με τον Χάρισον. Τατ Κακιούσης για τρεις από την γωνία. Είναι άστοχο. Rebound από τον Αναστασιάδη. Και τώρα ο Μασάμπα ρίχνει τον ρυθμό. Ενώ ετοιμάζεται ο Ρόμπερσον Γρηγόρη, έτσι. Ναι, ναι. Αναστασιάδης θα πάρει την μπάλα με τον Τατ. Ράσελ περνάει εύκολα τον Χάρισον. Δεν μπορεί όμως να τελειώσει την φάση. Rebound από τον center του Αποέλ. Και τώρα ο Τατ θα τρέξει. Έχει να δώσει φάουλ η ΕΘΑ και το δίνει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ήταν το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει η ομάδα της Έγκοβης. Και αυτή συμπληρώνει τα φάουλ. Λουί. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Βλέπουμε το Αποέλ να δίνει τις ευκαιρίες στην ΕΘΑ για να ισοφαρίσει ή ακόμη για να προηγηθεί, αλλά η ΕΘΑ να μην έχει καθαρό μυαλό όταν πάει να τελειώσει τις προσπάθειες και ίσω αυτό να τις κοστίσει στο τέλος. Για να δούμε, απομένουν 2 και 40 πριν το τέλος αυτού του μεγάλου τελικού. Ένας τελικός γεμάτος ένταση. Να το ο Βασίλης ο Κουνάς. Δεν μπορεί να τελειώσει την φάση. Ο Ράσελ θα κάνει τον drive μπροστά από τον Τατ και θα βάλει το καλάθι ισοπαλία. Για τρίτη φορά στον αγώνα, 47-47, 2-2, 10-10 και 47-47. Ήταν τρεις ισοπαλίες, 2 και 20. Πριν το τέλος, ο Κακιούσης εδώ θα πάρει το φάουλ και έχω την εντύπωση δικαίωμα για δύο βολές, Γρηγόρη, έτσι. Ακριβώς, δύο βολές.
Έχει γυρίσει μεγάλο παιχνίδι, Λουί. Τελικά είχε βενζίνη. Κλείδωσε στην ζώνη του Αποέλ και κατάφερε να κάνει ό,τι χρειαζόταν στην επίθεση για να ισοφαρίσει. Για να δούμε, αναμένεται ένα συγκλονιστικό φινάλε. Το λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω με 10 η ΕΘΑ, φαινόταν το παιχνίδι ότι κάποια ομάδα δεν μπορούσε να ξεχωρίσει, να κάνει την μεγάλη διαφορά. Και έχουμε ένα τεζαβού του πρώτου ημιχρόνου, έτσι Γρηγόρη. Ακριβώς, πρώτο τρίτο δεκάλεπτο καλύτερο για την ΕΘΑ και τώρα πολύ καλή προσπάθεια εδώ για κλέψιμο της μπάλας ουσιαστικά στον αέρα. Στερεί τον Χαλικακιούζη, νομότυπα εδώ, Φέρκιουσον 48-47. Για να δούμε αν η ΕΘΑ καταφέρει να περάσει μπροστά στο σκορ. Μετά από εκείνο το 28-29. Τόμιτς μόνος του για τρεις. Είναι άστοχος. Μάχες κάτω από τα καλάθια. Ριμπάουτ τελικά. Γρηγόρη, εσύ είδες καλύτερα. Η κατοχή είναι για την ΕΘΑ. Ναι. Πολύ σωστά. Την πάρα τα πόδια του Μιχάλη Κακιούζη. 12 δευτερόλεπτα έχει στην διάθεσή της η ομάδα της Έγκομης για να ολοκληρώσει αυτή της την επίθεση και time out. Χριστόφορος Λιβαδιώτης, 48-47. Πάμε για άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας για αυτό το πολύ, πολύ σπουδαίο και συγκλονιστικό φινάλε. Και πάλι κοντά σας, 48-47 μπροστά το Αποέλ, το οποίο έχει προηγηθεί μέχρι και με 10 πόντους. Γρηγόρη, πέρασες από τους πάγκους. Ακριβώς. Ικανοποιημένος ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, ζήτησε από τους μύθους να ηρεμήσουν. Τους είπε ότι φτάσαμε πολλές φορές μέχρι εδώ, αλλά δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε. Τώρα είναι η ευκαιρία σας. Ενώ έδειξε κάποια play με τον Φέρκινσον, δεν ξέρουμε φυσικά κατά πόσο θα γίνουν πράξη. Rebound από τον Φέρκινσον τελικά. Η κατοχή είναι και πάλι για την ομάδα της ΕΘΑ. Ανανεώνεται ο χρόνος, βεβαίως ήταν 12 τα δευτερόλεπτα. Άστοχο σου τριών πόντων από τον Γιώργο Αναστασιάδη, 1-48. Πριν το τέλος του αγώνα, ένα συγκλονιστικό φινάλε. Με την ένταση να είναι εμφανείς και στους παίχτες, και στους παίχτες των δύο ομάδων και των δύο ομάδων. Μασάμπα τώρα με την μπάλα στην γωνία για τον Ράσελ. Καλή αμυντική προσπάθεια από τον Χάρισον. 6 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για την ομάδα της Έγκομης. Με τον Μασάμπα στην επαναφορά. Την μπάλα μέσα στον Ράσελ, διπλό μαρκάρισμα. Άλλο ένα rebound του Φέρκιουσον και τώρα θα τελειώσει την φάση. Έθα μπροστά στο σκορ. 48-49, 1-30 πριν το τέλος του αγώνα. Και ο Τσάτ τώρα θα ίσως στην πιο κρίσιμη μέχρι την επόμενη επίθεση για την ομάδα του Αποέλ. Για δύο ο Τσάτ είναι άστοχος, rebound από τον Μασάμπα, ο οποίος θα τρέξει κιόλας. Ράσελ, μέσα η μπάλα στον Τόμιτς. Κακιούζης παρολίγο να κλέψει και την μπάλα. 12 δευτερόλεπτα, ο Μασάμπα διστάζει να κάνει το σούτ. 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι, 1 λεπτό πριν το τέλος του αγώνα. Μασάμπα είναι άστοχος, rebound από τον Κακιούζη. Κλέψιμο του Μασάμπα και αυτή ίσως να είναι η φάση του αγώνα, έτσι Γρηγόρη. Απίστευτη φάση, Μάριε. Λούι, με συγχωρείς, από τον πιο κοντό και τον πιο ψυχωμένο παίχτη της ΕΘΑ, πραγματικά. Εδώ βλέπουμε και πάλι το άστοχο σουτ. Όποιον προπονητή ρωτήσεις για το επιθετικό rebound θα σου πει ότι ο πιο επικίνδυνος παίκτης για να το πάρει είναι ο Τουτσέρ. Αυτός σε αυτή την φάση ήταν ο Μασάμπα. 48-51, 53-8 πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου και του αγώνα. Η ΕΘΑ που δείχνει ψυχωμένη στην πιο κρίσιμη στιγμή του αγώνα βρέθηκε να χάσει μέχρι και με 10 στο 42-32. Από εκείνο το σημείο τρέχει ένα επιμέρους σκορ 6-19. Συν 13 λοιπόν η διαφορά που έχει από εκείνο το σημείο και μετά η ΕΘΑ. Και για να δούμε αν το Αποέλ και ο Νικόλας Παπαδόπουλος βρουν τις λύσεις σε αυτή την πολύ σημαντική και κρίσιμη επίθεση για την ομάδα τους. Γρηγόρη. Ένα time-out το οποίο μοιράστηκαν οι οδηγίες από τρεις, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, τον Μιχάλη τον Κακιούση και τον Βασίλη τον Κούνα. Να ηρεμήσουν, υπάρχει πολύς χρόνος, έκανε την παρατήρηση του για το rebound, αλλά σε πολύ ήπιο τόνο, αφού σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα δεν χαλάσει η ψυχολογία των παικτών, όπως και να το κάνουμε. Να βρεθεί ελεύθερο σούτ, αν όχι να ταϊστεί ο Μιχάλης Κακιούσης μέσα στην ρακέτα, ήταν οι οδηγίες. Πάμε να δούμε αν ο σχεδιασμός του Παπαδόπουλου του βγει στο παρκέ.
παρολίγο το κλέψιμο από τον Φέρκιουσον για να δούμε. Κακιούζη σώζει την κατοχή και ο Ρόπερσον με 45 δευτερόλεπτα να απομένουν και τον Μασάμπα να τον επιτηρεί. Θα ζητήσει το πικ από τον Μιχάλη τον Κακιούζη. Μένει με τον Φέρκιουσον, έχει πλεονέκτημα. Δύσκολη προσπάθεια rebound του Φέρκιουσον και φάουλ από τον Χάρισον. Και τα πράγματα, Γρηγόρη, για πρώτη φορά δείχνουν πολύ ευνοϊκά για μία από τις δύο ομάδες, έτσι. Αν μπουν οι βολές του Φέρκιουσον, τότε ναι, η ΕΦΑ μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά μπάσκετ είναι αυτό, 32 δευτερόλεπτα και η άλλη ομάδα είναι τα ΠΟΕΛ με πάρα πολύ καλό σουτιέρ και εμπειρούς παίκτες μέσα. Πολύ σωστά. Φέρκιουσον τώρα στην γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη, 48. 52 στο συν 4 η ΕΘΑ και στις δύο κατοχές με 32,9 δευτερόλεπτα να απομένουν, 33 δευτερόλεπτα δηλαδή να απομένουν μέχρι και το φινάλε. Άστοχος στη δεύτερη βόλη ο Φέρκιουσον. Και η κατοχή είναι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τι έδωσε ο κύριος Δημητρίου, Γρηγόρη? Ότι εκτέλεσε την βολή σε επίτηδες λάθος ουσιαστικά ο Φέρκιουσον, γι' αυτό τιμωρήθηκε. Και νέο timer αυτή τη φορά από τον κύριο Παπαδόπουλο, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, 48-52, οι δύο ομάδες δεν έχουν φάουλ να δώσουν. Η ΕΘΑ έκανε το comeback της και τώρα είναι σε θέση ισχύως. Βεβαίως απομένει πάρα πολύ χρόνο για ένα μπασκετικό αγώνα. Λογικά ο κύριος Παπαδόπουλος θα ζήσει μια γρήγορη επίθεση. Λουί. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Να πούμε απλά στα γρήγορα ότι η παρατήρηση τελικά που δόθηκε ήταν για δύο παίκτες της ΕΘΑ, προσπάθησε να μπει πιο γρήγορα πριν εκτελεστεί κάνει βολή από τον Φέρκιουσον. Πολύ σωστή παρατήρησή σου, ενώ βλέπουμε κάποια πλάνα από τους πάγκους, από το γήπεδο, με τις χορεύτριες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, η ομάδα Φίμη με τις χορογραφίες της κυρίας Έμιλης Σαλούτα. Να δες εδώ, ομορφαίνουν με την παρουσία τους στο παρκέ. Τον αγώνα μας όμως, 48-52. Γρηγόρη, κάτι από τους πάγκους. Ναι, ακριβώς. Στο πιο σημαντικό time out ουσιαστικά του αγώνα θα προσπαθήσει με τα screen να βγουν στον Τατ ή στον Κούνα για να βρεθεί ένα shoot για τον Ρόπερσον. Αυτό τουλάχιστον ήταν η οδηγία. Ο Βασίλης ο Κουντάς θα πάρει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. 48-52. Ένα φάουλ που δεν θα το ήθελε σίγουρα ο κύριος Λιβαδιώτης, καθώς θα δώσει την ευκαιρία στον Βασίλη τον Κουντά να στείλει το παιχνίδι στους δύο πόντους αν ευστοχίζει και στις δύο και με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δεν ξέρουμε αν θα μπει στη διαδικασία να κάνει φάουλ του ΑΠΟΕΛ. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Βασίλης ο Κουντάς. Πολύ σημαντική αυτή η βολή. Άστοχος και στη δεύτερη, 0 στη 2 και τώρα θα πρέπει να κάνει φάουλ και το φάουλ γίνεται από τον Χάρισον στον Γιώργο Αναστασιάδη. Βλέπουμε τον Τόμιτς να ζητάει την μπάλα, ήταν μόνος του. Θα φεύγει μόνος του για το καλάθι, έτσι Γρηγόρη? Ακριβώς. Παντός, Λουί, με Αναστασιάδη στις βολές και 26 δευτερόλεπτα απομένουν, η διαφορά στους 4. Και το πέμπτο φάουλ του Χάρισον, έτσι βγαίνει τώρα ο... Και πέμπτο φάουλ του Χάρισον. Ο Σέντερ Ταπέλ περνάει στον αγώνα ο Σιζόπουλος. Δεν ξέρω, Λουί, νομίζω ότι το κύπελο άρχισε να βάφεται κιτρινό-μαύρο. Το ένα χρώμα ήταν το ίδιο, Γρηγόρη, έπρεπε να αγωνιστεί τον μπλε ή τον μαύρο. Με τον Γιώργο Αναστασιάδη να ευστοχεί στην πρώτη βολή. 48-53 στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Η ΕΘΑ κάνει την πιο καλή της παρουσία στο σημερινό τελικό, έτσι. Ακριβώς, τέταρτη περίοδος, τέταρτη και φαρμαγερή. Άστοχος όμως ο Γιώργος Αναστασιάδης, φάουλ από τον Φέρκιουσον και δύο βολές για τον Μιχάλη Κακιούζη τώρα. Εδώ δεν το πιστεύει ούτε ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης ο ίδιος για το φάουλ που έκανε ο παίχτης του. Και η αντίδρασή του κάπως παρακινδυνευμένη, μπορούσε να χρεωθεί και με δεκτική ποινή εκεί. Ναι, ο Φέρκιουσον ήταν λίγο έντονος. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του αγώνα, 48-53. Μιχάλης Κακιούζης στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Εύστοχος στην πρώτη. 49-53.
Εύστοχος και στην δεύτερη 50-53 στους τρεις η διαφορά. Πιέζουν οι παίχτες του Αποέλ και το φάουλ πολύ πολύ γρήγορα στον Μασάμπα. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν πέρασε. Γρηγόρη. Δεν έχει κάτι, είναι τώρα στις βολές θα πηγαίνει το παιχνίδι, τουλάχιστον από πλευράς ΕΘΑ. Εάν και ο Μασάμπα κάνει το ίδιο πράγμα που έκαναν οι προηγούμενοι δύο συμπαίκτες, δηλαδή να βάλει μόνο τη μία, τότε το ΑΠΟΕΛ μπορεί να κάνει με ένα τρίποντο να μειώσει διαφορά στον πόντο ή ακόμη και με ένα δίποντο. Αν βάλει και τις δύο βολές, βλέπουμε. Άστοχο στην πρώτη ο Μασάμπα, 50-53 παραμένει. Εύστοχος όμως στην δεύτερη, 50-54 στην επαναφορά Βασιλιζοκουνάς για τον Ρόπερσον, αυτός για τον Τσάτ. Κακιούζης προσποιείται για τρεις, θα κάνει τελικά το σούτ, είναι άστοχος, μάχες για το rebound. Ο Τόμιτς κρατάει την μπάλα και φεύγει μόνος για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα με αυτό το αριστερό lay-up, 50-56, 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Τσάτ στον drive, 52-56, 5 δευτερόλεπτα, νομίζω ότι Γρηγόρη, η ΕΘΑ Έγκομης μπορεί να πανηγυρίζει το κύπελλο, έτσι. Κυπελούχος 2014-2015 είναι η ΕΘΑ Έγκομης, ανεξάρτητα με το τι θα κάνει τώρα στις βολές. Και αυτό που είπαμε και στην αρχή της μετάδοσής μας, αν κρατήσει το από κάτω από τους 70 πόντους, έχει μεγάλο πλεονέκτημα, γίνεται. Ακριβώς, ενώ βλέπουμε και τους φίλους της ΕΘΑ έχουν ενθουσιαστεί λίγο νωρίτερα από ό,τι χρειαζόταν. Βιάστηκαν να πανηγυρίσουν. Ο Μασάμπα στοχεί στην πρώτη βολή, 52-56, απομένουν 5 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Λιβαδιώτης λέει στους παίχτες του να μην κάνουν φάουλ. Να πρέπει να σκουπιστεί το παρκέ για να συνεχίσει το παιχνίδι πρώτα απ' όλα. Μικρή καθυστέρηση. Ο Μασάμπα που θα έχει μία βολή στην διάθεσή του. Δεν είναι ούτε χαρτάκια αυτά να καθαριστούν εύκολα. Παιδεύουν αρκετά τον φροντιστή του γηπέδου. Είπαμε όμως μακάρι να πέφτουν μόνο χαρτάκια στους αγωνιστικούς χώρους. 52-56. Βλέπουμε τον Νικόλα Παπαδόπουλο στο πλάνο σας. Εμφανώς απογοητευμένος με την εξέλιξη του αγώνα. Απ' την άλλη, η ανάμειξη των συναισθημάτων. Βλέπετε τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη σίγουρα νιώθει πολύ καλά. Βλέπει την ομάδα του να είναι μόλις 5 δευτερόλεπτα μακριά από την κατάκτηση του τρίτου κυπέλου στην ιστορία. Έτσι, Γρηγόρη, είναι ο έκτος τελικός μέσα σε 7 χρόνια που βρίσκεται η ΕΘΑ. Είναι η χρυσή πενταετία της ΕΘΑ. Ακριβώς, και εδώ καλάθι τίτλου. 52-58 το παιχνίδι έχει τελειώσει. Μακρινό σούτ από τον Σιζόπουλο. Η ΕΘΑ είναι κυπελλούχος για την περίοδο 2014-2015. Νικάει την πρώτη ομάδα στο πρωτάθλημα του ΑΠΟΕΛ. Είναι η τρίτη φορά για την ΕΘΑ που επικρατεί της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Φέτος και βλέπουμε τα πανηγύρια στον χώρο του κέντρου. Το αξίζουν οι παίχτες της ΕΘΑ. Βρέθηκαν 10 πόντους πίσω με 8 λεπτά να απομένουν, Γρηγόρη. Για να δούμε αν μπορείς να πάρεις κάποια δήλωση από τους πρωταγωνιστές της ομάδας της ΕΘΑ. Σίγουρα ο Μασάμπα ήταν ένας από αυτούς και ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Σιγά σιγά στείνεται το σκηνικό. Λοιπόν, Λουί. Για να στεθεί ο Φρασίσης. Ακούμε, Γρηγόρη. Γρηγόρη, ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, θα το ήθελα, αλλά ο Τόμιτς έχει κλέψει τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Λοιπόν, επικρατεί πανικός, το καταλαβαίνεις αυτό, Λουί. Βλέπετε εδώ τα πλάνα από τους πανηγυρισμούς. Ο πρώην βοηθός προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Τώρα κυπελλούχος με την ομάδα της ΕΘΑ Έγκομης, 52-58 ήταν το τελικό σκορ. Εξαιρετικές αμυντικές προσπάθειες στο τελευταίο δεκάλεπτο από την ομάδα της ΕΘΑ. Κλείδωσε στην ζώνη του ο κύριος Λιβαδιώτης στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ μετά την όταν η διαφορά είχε φτάσει τους 10 πόντους. Βλέπετε τα πανηγύρια, πολύ δύσκολο για τον Γρηγόρη να πάρει κάποια δήλωση. Λοιπόν, τώρα που μπορώ, Λουί. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Ένα συγκλονιστικός τελικός, μια μαγική τέταρτη περίοδος και ακόμη ένα κύπελλο για την ΕΘΑ. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Νομίζω αποδείξαν φέτος ότι έχουν μια πολύ καλή ομάδα.
αλλά από συγκυρίες δεν καταφέραμε να είμαστε τουλάχιστον σίγουροι στα play-offs. Πιστεύω ότι σήμερα κρίθηκε στη ψυχή, δείξαμε ότι έχουμε καρδιά, γυρίσαμε παιχνίδι 10 πόντους σε τελικό και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Επίσης θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο μεγάλο μας αντίπαλο, το ΑΠΟΕΛ, διότι η νίκη μας είναι πολύ μεγάλη, διότι είναι πολύ μεγάλος ο αντίπαλος μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γρηγόρη, με ακούς? Ναι, ναι, προσπαθώ για το επόμενο ρεπορτάζ. Είδαμε λοιπόν την ΕΘΑ, ενώ το σκηνικό για την στέψη έχει στηθεί μπροστά από τους οπαδούς της ομάδας της Έγκομης. Πολύ, πολύ όμορφα στιγμιότυπα. Ένας πολύ ωραίος τελικός. Γρηγόρη, με ακούς? Ναι, ναι, σ' ακούω. Θα υπάρξει και βράβευση για τον MVP της αναμέτρησης, έτσι? Ναι, ναι. Ίσως ο Μασάμπα. Και εγώ αυτό νομίζω. Αν και ο Φέρκισον στην τελευταία περίοδο ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικό. Νομίζω εκείνο το κλέψιμο του Μασάμπα στον Κακιούζη όμως ίσως του δώσει και αυτό τον τίτλο. Λοιπόν, Λουί, σε ακούμε. Έχω κοντά μου τον αρχιτέκτονα της τελευταίας δεκαετίας αυτής της ομάδας, τον Πανίκο τον Κωνσταντίνου. Πανίκο, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε φέτος με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό. Πηγαίνει εξαιρετικά στο πρωτάθλημα, καλύτερα από ό,τι περιμένατε νομίζω και εσείς ήδη. Και τώρα είναι και πάλι κυπελούχος. Καταρχήν να αφιερώσω το κύπελλο στο γιο μου που βρίσκεται στο Μπέρμιγχαμ και παρακολουθεί τον αγώνα, σε όλον αυτόν τον υπέροχο κόσμο της Έγκομης. Μπορεί να είναι λίγοι αλλά είναι μοναδικοί. Τους χορηγούς μας, το Δήμο Έγκομης που μας επιχορηγά έστω μέχρι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και όλους τους άλλους είμαι τρομερά συγκινημένος. Αυτό που έχουμε κάνει είναι πράγματι πολύ φανταστικό. Ένας πολύ χαμηλός προϋπολογισμός, πιστέψτε. Ξεκινώντας από το τόμα μας, Άμπα, ένας καλοσφαιριστής που πέρσι αγωνιζόταν με τρομερά μεγάλο συμβόλαιο, ήρθε φέτος στην ΕΘΑ για την αγάπη που μας έχει, για την αγάπη που μας έχουμε και μας βοήθησε να πάρουμε αυτό το κύπελλο. Επίσης, ευχαριστώ από τα μάτια της καρδιάς μου τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Είναι η δεύτερη φορά που τον εμπιστεύομαι. Την πρώτη φορά τον ξεκινήσαμε σαν βοηθό προπονητή. Τώρα το ξεκινούμε σαν head coach και έδειξε πραγματικά πόσο να αξίζει. Βάζει απίστευτες ώρες για αυτή την ομάδα και τίποτα, πιστέψτε με, δεν είναι τυχαίο. Επίσης, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συμβουλίου της ΕΘΑ, γιατί πραγματικά είμαστε μια οικογένεια, δουλεύουμε ασταμάτητα και αυτό που παίρνουμε τώρα είναι κάτι φανταστικό. Πήγαινε να γιορτάσεις και Σιβανίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως με την απονομή του κυπέλλου Κύπρου 2014-2015. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, όλα είναι έτοιμα για την απονομή του φιναλίστ και φυσικά του κυπελούχου για την περίοδο 2014-2015 που είναι άλλη από την ομάδα της ΕΘΑ Έγκομης. Βλέπουμε εδώ τις χαρές και τα πανηγύρια γύρω από τον πάγκο, τους παίχτες. Εδώ ένα εκπληκτικό πλάνο με τον Μιχάλη Κακιούζη, ένας άνθρωπος που έχει πάρει τα πάντα, δέστε την αντίδρασή του. Πραγματικά στενοχωρημένος. Αυτό είναι η νοοτροπία του νικητή και σίγουρα η αξία του κειμένου δίνει μεγαλύτερη και ακόμη μεγαλύτερη αξία στην ομάδα του νικητή. Ο κύριος Γαβρίλης θα δώσει τα μετάλλια στους φιναλίστες, Γρηγόρη. Στους διαιτητές, στο τρίο των διαιτητών. Πολύ καλή διαιτησία, να το τονίσουμε, εξαιρετική. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτούς καθόλου την διάρκεια του αγώνα. Και αυτό είναι και η νίκη τους, η επιβράβευσή τους. Να μην αναφέρεσαι σε αυτούς, καμιά φορά είναι η επιβράβευση για τους διαιτητές, έτσι. Βλέπουμε τα πλάνα με τις απονομές και τις γραμματείας. Ακολουθούν οι φιναλίστ και στη συνέχεια η στέψη του κυπελούχου. Ένας πάρα πολύ ωραίος τελικός, μια εξαιρετική διοργάνωση, εκπληκτική ατμόσφαιρα, χωρίς κανένα παρατράγουδο. Θα συνεχίσουμε τις απονομές με τα μετάλλια στους φιναλίστ από τον κύριο Φραντίσκο Φράγκου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΚΑ.
Και τώρα ο κύριος Φράγκου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΔΑΣ, θα δώσει τα μετάλλια στους καλαθοσφαιριστές του ΑΒΟΕΛ. Είναι οι φιναλίστ. Έκαναν δύο πολύ καλά δεκαλεπτά. Έτσι, Γρηγόρη, το πρώτο και το τρίτο. Το σημαντικό είναι το τέταρτο όμως, Λουί. Το σημαντικό όμως και εκεί που κερδίζονται οι τίτλοι είναι το τέταρτο. Νάτος εδώ πρώτος πάει ο Βασίλης ο Κουνάς. Είχε ένα ξέσπασμα στην αρχή του τετάρτου δεκαλέπτου. Στη συνέχεια οι προσπάθειες των παιχτών του ΑΒΟΕΛ δεν ευδοκίμησαν. Τους αξίζουν τα χειροκροτήματα. Όμως έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Και βλέπετε τα πανέμορφα στιγμιότυπα με τους νικητές να χειροκροτούν τους ηττημένους. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοια πράγματα στα κυπριακά γήπεδα. Πραγματική γιορτή του μπάσκετ σήμερα. Πράγματι και αυτό είναι που όλοι επιδιώκαμε. Κάποιος πάντα κερδίζει, κάποιος πάντα χάνει. Όμως αυτά είναι τα σημαντικά. Αυτό που βλέπεις να το ευχαριστιέσαι και να το απολαμβάνεις, έτσι. Ακριβώς. Με το τέλος της απονομής των φιναλίστ θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και μια δήλωση από τα παιδιά του ΑΠΟΕΛ. Ωραία, Γρηγόρη. Κατανοούμε απόλυτα στη στενοχωρία τους, όμως αξίζουν το χειροκρότημα και η ομάδα το πρόβλημα του Τύπου Νικόλα Παπαδόπουλου προσπάθησε. Δυστυχώς για αυτούς δεν τα κατάφεραν και ο Νίκος Ολαμπρίας κάνει εξαιρετικό έργο στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Και ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, ο Γιώργος Νεοφύτου, θα πάρει το κύπελλο της ομάδας του φιναλίστ. Και για να μην στείλεις φωτογραφίες. Γρηγόρη, έχεις κάτι. Περιμένω τώρα τον Γιώργο τον Νεοφύτου. Και τώρα... Η στιγμή της βραδιάς. Η στέψη του Κυπελλούχου για την περίοδο 2014-2015. Η ομάδα του Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Λουί. Η ΕΘ Άγκομης, σας ακούμε, Γρηγόρη. Μπορεί να μην έχουμε πλάνο, αλλά έχω κοντά μου τον... αρχηγό του ΑΠΟΕΛ, τον Γιώργο Τάνο. Πολύ ωραία. Νεοφύτου. Γιώργο, παλέψατε, κάνατε ένα πολύ καλό πρώτο και τρίτο δεκάλεπτο, αλλά το τέταρτο είναι που κρίνει τον νικητή. Δυστυχώς εκεί που έπρεπε να δείξουμε χαρακτήρα, μείναμε από δυνάμεις, κάτι πήγε στραβά. Είναι γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού προσπαθούσαμε και ελέγχαμε το παιχνίδι. Δυστυχώς μέσα σε 5 λεπτά καταρρεύσαμε και ήρθε το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε Γιώργο, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Απονομή τώρα για την Κυπελλούχου ομάδα της ΕΘ Άγκομης. Να τους εδώ ένας-ένας οι παίχτες της ΕΘ κατευθύνονται για να πάρουν τα μετάλλια τους. Ο κύριος Φράγκου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΔΑ και το μέλος του ΟΠΑΠ δίνουν τα μετάλλια. Εδώ είναι ο δημόρος του Μασάμπα, ο Ρος έμεινε πολύ ώρα και αυτό στο παρκέ. Μασάμπα και Ρος τα έδωσαν όλα. Χάρη του μικρού ροτέγιο της ομάδας της Ένωμης, όμως δεν το ήθηκαν. Να και ο κύριος Αναστασιάδης, σε ακούμε. Έχω τον κύριο Γρηγόρη. Ο οποίος μου τον έκλεψε ο Τόμιτς με το τέλος του παιχνιδιού. Χριστόφορε, Κυπελλούχος Κύπρος, την πρώτη στις συμμετοχές του Κύπρου. Φαίνεται ότι οι πρώτες συμμετοχές είναι και οι πιο γουρλίδικες. Στην πρώτη μου συμμετοχή σαν βοηθός προπονητής πήραμε τον Τάπορ. Σήμερα στην πρώτη μου συμμετοχή σαν πρώτος προπονητής πήραμε τον Κύπελλο. Είναι μια τεράστια, μα τεράστια επιτυχία για το σύλλογο, πραγματικά. Ζω το σύλλογο πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω με πόσες δυσκολίες αυτή η ομάδα καταφέρνει να είναι εδώ, να έχει αξιοπρέπεια και να διεκδικεί τίτλους. Πραγματικά αυτή η ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου ανήκει σε όλους, τον πρόεδρο μας, τον Πανίκονο Κωνσταντίνο, στο Συμβούλιο και ειδικά στους κρατοσφαιριστές μου. Γιατί πραγματικά κανένας μα κανένας προπονητής δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα αν δεν έχει καλούς κρατοσφαιριστές και καλούς χαρακτήρες. Ευχαριστώ Χριστόφορο, πήγαινε για την απονομή. Πολύ ωραία λόγια από τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη και ένα άλλο πολύ ωραίο πλάνο. Με τον νεοφερμένο στην ομάδα των Φέρκισον να κάνει ένα πολύ καλό τελείωμα στο παρκέ. Λοιπόν, Γρηγόρη, έχουμε υποψηφιότητες για MVP Μασάμπα και Φέρκισον. Ναι, Μασάμπα και Φέρκισον. Και ο Στέλιος ο Φιλίππου. Σε ακούμε. Ψηφίζω Μασάμπα και εγώ για το κλέψιμο. Αν πραγματικά όμως είναι απίστευτο γιατί ο Φέρκισον στην τελευταία περίοδο έκανε πράγματα και θάματα. Αλλά ο Μασάμπα. Στην πρώτη του παρουσία δεν φάνηκε να πιωείται καθόλου ο Φέρκισον. Και
Και ο Αλέξης ο Ζαχαρίου, πρώην αρχηγός της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, τώρα στη Ρέθα Έγκοβης. Σιγά σιγά όλοι οι αθλητές της ΕΘΑ παίρνουν τα μετάλλια τους. Και ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Πανηγυρίζει αυτό το μετάλλιο με την ψυχή του. Λουί, σε ακούμε Γρηγόρη. Τελικά MVP. Είναι ο δεύτερος που θέσαμε κι εμείς. Μάζεψε και 11 rebound ο Φερκινσόν. Και έκρινε με τις βολές του και το καλάθι στο τέλος την αναμέτρηση. 12 πόντι, 11 rebound. Νομίζω δικαιωματικά παίρνει ο τίτλος του MVP. Το αξίζει, το αξίζει. Και οι δύο το αξίζουν. Double-double λοιπόν στην πρώτη του εμφάνιση στην ομάδα της Έκομης. Και θα πάρει το MVP Award. Κατά χειροκροτήρια από το γήπεδο. Δεν το πιστεύει, Λούι. Πιστεύει, ενθουσιάστηκε. Για τους Αμερικανούς είναι μεγάλα αυτά τα τρία γράμματα, αυτά τα τρία από το MVP. Λούι, βλέπω στο πρόσωπό του τη συγκίνηση. Είναι μεγάλη συγκίνηση και είναι αυτό που σου λέω, νομίζω, Γρηγόρη. Οι Αμερικανοί νιώθουν πολύ, έχουν σε πολύ μεγάλο σε μεγάλη υπόλοιψη τον θεσμό του MVP. Δέστε πώς το πανηγυρίζει. Πολύ λίγο καιρό στο νησί, πρώτη εμφάνιση με την ΕΘΑ. MVP 12 από την 11 rebound. Chris Ferguson καταχειροκροτείται και το αξίζει. Και η ώρα της απονομής, κύριο Δημητρίου. ΕΘΑ Έγκοβης, Γιώργος Αναστασιάδης και Μαρτάβα. Στον Αναστασιάδη και στον Μασάμπα πέφτουν και τα μπαλόνια. Κυπελούχος 2014-2015 η ΕΘΑ Έγκοβης. Δίνει το κυπέλλο στους παίκτες της ΕΘΑ και αυτοί το τυπώνουν στον ουρανό της Λάρνακας. ΕΘΑ Κυπελούχος 2014-2015 και τα γλέντια τώρα αρχίζουν για την ομάδα του Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Ας αφήσουμε αυτές τις ωραίες εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους. Τώρα εδώ αν καταφέρουν ξεκολλή. Και οι αναμνηστικές φωτογραφίες της Κυπελλούχου ομάδας. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Έχω κοντά μου ξανά τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος μου ζήτησε τον λόγο. Πρόεδρε, ο λόγος σε σένα. Ήταν μια όμορφη γιορτή απόψε. Τον μπάσκετ είναι ο νικητής. Συγχαρητήρια στην ΕΘΑ για την κατάκτηση του κυπέλλου. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Έγινε ένας ωραίος αγώνας. Μακριά από την βία, αυτός ήταν το κέρδος απόψε. Οι νικητές και οι τσιμένοι χειροκροτήθηκαν. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όλη η οργάνωση ήταν άψογη. Νομίζω ότι ο κόσμος απόλαυσε ένα ωραίο παιχνίδι. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω την αστυνομία για την συμπαράσταση και τη στήριξη που έχει δώσει εδώ. Να ευχαριστήσω τη φιλαρμονική της αστυνομίας που έδωσε να ξεχωριστεί νότα απόψε εδώ στο Κίτιο και να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσοι βοήθησαν σε αυτόν τον όμορφο αγώνα, τον τελικό του μπάσκετ και ελπίζομαι σε νέες εκδηλώσεις και σε νέους αγώνες οι οποίοι θα τιμούν τον μπάσκετ. Νικητής είναι καθώς τώρα απόψε και αυτό με βρίσκει πάρα πολύ ευχαριστημένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Άστε καλά. Λοιπόν, Λούι, ακούσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Νομίζω τα είπε όλα. Όντως ήταν μια γιορτή του μπάσκετ με πολύ ωραίες καινοτομίες. Πραγματικά, μακάρι αυτό να ήταν μόνο η αρχή. Πολύ ωραία, Γρηγόρη. Τα πανηγύρια στο κέντρο του γηπέδου συνεχίζονται και ο πρόεδρος της ΕΘΑ πανευτυχής μαζί με τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη
Γιέγκομι, θα γιορτάζει απόψε, σε ακούμε Γρηγόρη. Έχω κοντά μου ακόμη μια δήλωση από τον Αλέξο Ζαχαρίου. Αλέξη, ο πιο εμπειρός μαζί με τον Γιώργο τον Αναστασιάδη σε αυτή την ομάδα. Έζησες ξανά την ΕΡΘΑ. Πώς είναι για σένα να καταφτάσεις ακόμη ένα κύπελλο στην πλούσια συλλογή σου? Σίγουρα, κάθε τίτλος είναι ξεχωριστός. Έχω αρκετά πρωταθλήματα, έχω αρκετά κύπελλα με ομάδες που πάντα στην ιστορία τους είναι καταδικασμένες να διεκδικούν τίτλο, όπως το ΑΠΟΕΛ, όπως ο Κεραυνός. Όμως με την ΕΡΘΑ, που είναι αξιοθαύμαστο αυτό το έργο που καταφέρνει ένα μικρό σωματείο, ας πούμε στην υγεία, να μπαίνει μέσα στο κατεστημένο των μεγάλων των ομάδων. Σίγουρα οποιοσδήποτε τίτλος κερδίζεις στις δύσκολες στιγμές με αυτήν την ομάδα είναι πάντα αξιόλογος, όπως και τις μεγαλύτερες. Ειδικά φέτος, ξέροντας και από πρώτο χέρι ότι το μπάτζετ της ομάδας είναι αρκετά μικρότερο από όλους τους υπολείπους διεκδικητές, αντιλαμβάνεστε ότι η επιτυχία αυτού του τίτλου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Λούι, έχουμε χρόνο? Έχουμε, μπορείς να πάρεις ακόμα μια δήλωση, Γρηγόρη. Λούι. Ναι, Γρηγόρη, σε ακούμε. Έχω κοντά μου τον MVP της αναμέτρησης. Thank you on the first game, and you go, you take the cup and the MVP. Man, it's all thanks to Coach. He had great preparation the entire week that I was here. He told me everything about their team, and he just told me to go hard in the paint. And I tried my hardest for this team today. How you feel for the MVP? Man, I feel this for the team. I don't never play for myself. This is always for the team, every team I play for. So this is for them, sir. Thank you very much. Thank you. Λοιπόν, ενθουσιασμένος ο Φέρκυνσον μου δήλωσε εδώ τα συγχαρητήριά του στον προπονητή του που κατάφερε να τον βάλει μέσα στα συστήματα της ομάδας μέσα σε μόλις μία εβδομάδα προπονήσεων. Όσον αφορά το βραβείο του MVP μου, είπε ποτέ δεν έπαιξα για τον εαυτό μου, όλα αφορούν την ομάδα. Πολύ ωραία, Γρηγόρη. Ακούσαμε και τον προπονητή της ΕΘΑ, και τον πρόεδρο της ΕΘΑ, και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τον μεγάλο MVP, Chris Ferguson. Η ΕΘΑ ήταν η μεγάλη θριαμβεύτρια του τελικού για την περίοδο 2014-2015. Κυπελούχος λοιπόν η ομάδα της ΕΘΑ, Έγκομις 52-58. Κάπου εδώ με αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες που λαμβάνουν χώρο στο κέντρο του γηπέδου, η μετάδοσή μας φτάνει στο τέλος της. Από μένα τον Λούι Νικολάου, τον Γρηγόρη Γρηγορά που ήταν στους πάγκους, έκανε πολύ τρέξιμο για να πάρει όλες αυτές τις πολύ όμορφες δηλώσεις, και όλα τα παιδιά που εργάστηκαν για να βγει αυτή η παραγωγή στον αέρα. Ευχές για ένα καλό βράδυ και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα της ΕΘΑ. Γεια σας!